Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Απόψε ολοκληρώνουμε το τρίπτυχο της θεματικής εβδομάδας στα σχολεία και συζητάμε για τη διατροφή και τις διατροφικές διαταραχές. Τρώω για να ζω, δεν ζω για να τρώω, και αυτή η ρίση αποδίδεται στο Σοκράτη. Όμως το φαγητό σίγουρα είναι καύσιμο, αλλά είναι και απόλαυση. Και κάποιες φορές και σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται καταφύγιο, γίνεται παρηγοριά ή απαγορευμένη συνήθεια. Βουλιμία, νευρική ανορεξία, παχυσαρκία, όλες είναι διατροφικές διαταραχές. Πού οφείλονται όμως, υπάρχει κληρονομικότητα, είναι αρρώστιες του lifestyle όπως λέμε τώρα. Τα πρότυπα που μας επηρεάζουν, ο σύγχρονος τρόπος ζωής ευθύνεται για τις κακές διατροφικές μας συνήθειες. Πρώτοι αποδέκτες είναι οι έφηβοι που βιώνουν τις θεαματικές αλλαγές στην εμφάνισή τους αλλά και στην ψυχολογία τους. Πώς συνδέεται τελικά το φαγητό με την ψυχή μας? Δείξε μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι, λένε κάποιοι. Και εγώ τώρα θα ανοίξω το πλάνο και θα σας πω αρχικά ποιοι είμαστε εδώ, θα σας δείξω ποιοι είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτή την ωραία συζήτηση. Όπως βλέπετε είμαστε πολλοί, είναι πολύ καλεσμένοι και πολύ εκλεκτοί και τους ευχαριστούμε πολύ που είναι σήμερα κοντά μας. Να ξεκινήσω από εδώ και να παρουσιάσω τον κύριο Αναστάσιο Σπαντιδέα. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Είναι παθολόγος, κλινικός φαρμακολόγος, διδάκτορ στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξέρετε πολύ καλά το θέμα. Ακριβώς. Και θα τα συζητήσουμε. Δίπλα ακριβώς ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες και πάλι, Δημήτρη. Έχουμε κάνει, έχουμε συνεργαστεί και στις τρεις εκπομπές και ολοκληρώνουμε σήμερα με τη θεματική εβδομάδα στα σχολεία. Δίπλα στον κύριο Παπαδημητριάδη, η κυρία Ιωάννα Κοντελέ. Καλησπέρα σας. Είναι διατροφολόγος, διαιτολόγος και συνεργάτης του ΚΕΑΔ, το οποίο είναι κέντρο εκπαίδευσης διατροφολόγων, ειδικά στα θέματα των διατροφικών διαταραχών. Είναι κέντρο εκπαίδευσης και αντιμετώπισης διατροφικών διαταραχών. Ωραία. Και ακριβώς δίπλα να καλησπερίσουμε και ευχαριστούμε διπλά την κυρία Αναστασία Αρβανιτίδη, yes, η οποία είναι νεότατη, είναι μόλις 24 ετών και τώρα γι' αυτό το λέω και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και την ευχαριστούμε διπλά γιατί ήρθε σήμερα εδώ με αυτά τα πανέμορφα γαλανά μάτια της να μας καταθέσει τη δική της ιστορία, η οποία τώρα τη βλέπουμε χαμογελά και μας έχει έτσι μεταφέρει μια αισιοδοξία, αλλά στο παρελθόν είχε κάποιο πρόβλημα διατροφικής διαταραχής, έπασχε από νευρογενή βουλιμία για 5 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Θα τα πούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα, για να συμπληρώσουμε την παρέα και θα δείτε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση, από το μικρό πρόλογο που έκανα, καταλαβαίνετε ίσως ότι υπάρχουν πολλές πτυχές σε αυτό το θέμα και σε αυτό και στην ανάπτυξή του θα μας βοηθήσει η κυρία Ντένη Βαχλιώτη. Πάρα πολύ όμορφη κυρία, μητέρα και δύο παιδιών, η οποία είναι γνωστή βέβαια ενδυματολόγος του θεάτρου. Καλησπέρα, καλώς μας ήρθες, Ντένη. Δίπλα ακριβώς η Ολυμπία η Κρασαγάκη, γνωστή και πολύ ταλαντούχα φωτογράφος. Φίλη μου από το παρελθόν και από όλα τα φεστιβάλ που καλύπταμε μαζί σε άλλες εποχές, στις Κάνες, στη Βενετία. Η Βενετία με το φακό της έχει απαθανατήσει πολλούς από αυτούς τους διάσημους που χαζεύουμε πολλές φορές και πολλά από αυτά τα πρόσωπα της showbiz που λέμε ότι δημιουργούν, είναι τα πρότυπα, τα είδωλα και πώς αυτά επηρεάζουν. Τώρα, η μικρή της παρέας, η φίλη μας εδώ, είναι η Κατερίνα Ιχαρίτου, η οποία είναι μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου. Σωστά τα λέω, Κατερίνα? Ναι, ναι. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Στο δικό της το σχολείο είχε την δυνατότητα να παρακολουθεί τη θεματική εβδομάδα, που είναι αυτή πολύ ωραία πρωτοβουλία, δίνω έτσι και λίγες λεπτομέρειες τώρα από την αρχή, του Υπουργείου Παιδείας για να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, τις μαθήτριες του γυμνασίου για τα θέματα, ένα όπως είναι το σημερινό, η διατροφή και οι διαταραχές. Έχουμε πει για τις έμφυλες ταυτότητες σε προηγούμενη εκπομπή και για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Αυτό ήταν το τρίπτυχο της θεματικής εβδομάδας. Δίπλα λοιπόν στην Κατερίνα που θα μας πει πώς ήταν αυτή η θεματική εβδομάδα και τι της άρεσε, τι έμαθε και όλα αυτά στην πορεία, κάθεται ο πατέρας της, ο οποίος είναι και καρδιολόγος όμως και κάπως μας βοηθάει και αυτή η ειδικότητα, ο κύριος Διονύσης Χαρίτος. Γεια σας, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και στο τέλος, αλλά φαντάζομαι πολύ κοντά μας θα έρθει με το λόγο της, η κυρία Ελένη Γκόνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι φιλόλογος στην πρώτη γυμνασίου, καθηγήτρια, ναι, της Κατερίνας, ναι, και είναι και διδάκτορ ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο, ναι, Αθηνών.
Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε, πάμε να δούμε το σποτάκι που μας έχει φτιάξει το Υπουργείο Παιδείας, να μας βάλει στο κλίμα της θεματικής εβδομάδας στα σχολεία και αμέσως μετά ερχόμαστε εδώ και με όλους τους καλεσμένους ξεκινάμε. Νομίζουμε θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και όλοι στο σπίτι σας θα έχετε απορίες ή και θέματα τέτοια τα οποία θα αναλυθούν εδώ, θα συζητάτε κι εσείς. Σποτάκι. Είσαι καλά. Θες κάτι? Πάλι τα ίδια. Η δίαιτα. Μιλάμε για τις δίαιτες, μιλάμε και για τη σωστή διατροφή. Μιλάμε όμως και για τις διατροφικές διαταραχές. Μιλάμε χωρίς φόβο και χωρίς ντροπή. Τα εζ είναι μέσα, άρα η εζ ισούται με αβ δεύτερα. Λέγε, Κωστή. Σε κόλλα, ρε. Λέγε. Μιλάμε για τις εξαρτήσεις. Μιλάμε για το κόλλημα με το κινητό. Καλά έσκησε η Έλενα. Όλο το σχολείο την ψήφισε. Θα βγήκε και πρόεδρος. Δεν βγήκε. Σιγά με βγάζαμε και κορίτσι πρόεδρο. Μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών. Μιλάμε ανοιχτά. Το κλείσιμο στο σποτάκι. Μιλάμε ανοιχτά. Αυτό έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε εδώ και στις τρεις εκπομπές, στις δύο που έχουν προηγηθεί και σε αυτή που ανοίγουμε αμέσως τώρα. Να μιλάμε ανοιχτά, να έχουμε ανοιχτό μυαλό. Νομίζω η γνώση και έτσι η διαδικασία αυτή μιας κουβέντας, μιας συζήτησης με ανοιχτό μυαλό βοηθάει πάντοτε. Κύριε Σπαντιδέα, πόσο συνδέεται τελικά όλο αυτό που συζητάμε για τις διατροφικές διαταραχές, η τροφή, το φαγητό με την ψυχή μας? Κοιτάξτε, σχεδόν ταυτόσιμες. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, η τροφή μας, μάλλον τα γεύματά μας, πλέον τα έχουμε αναγάγει σε επίπεδο διασκέδασης και όχι απλής διαβίωσης. Έχουμε δώσει μια άλλη διάσταση πλέον, ας πούμε, στη διατροφή μας. Την έχουμε διανθίσει με πάρα πολλά παρελκόμενα που δεν αποτελούν αυτή καθεαυτή την τροφή μας, αλλά τα ονομάζουμε ορεξιογόνα, τα ονομάζουμε ειδήποτα, πράγματα τα οποία παλαιότερα δεν υπήρχαν και δεν έχουν και θέση στη σημερινή σωστή διατροφή. Αλλά η διατροφή μπορεί να επηρεάσει την ψυχική μας διάθεση, όπως και το αντίθετο. Η ίδια η ψυχική μας διάθεση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την όρεξή μας και γενικά τη διάθεσή μας για την απόλαυση ενός σωστού φαγητού. Ξέρετε, σκεφτόμουν μια φράση μου ήρθε στο μυαλό, ότι κάθε φορά που ανοίγουμε το ψυγείο, που το κάνουμε πολλές φορές μέσα στην ημέρα ή όσες ώρες είμαστε στο σπίτι τέλος πάντων, όσοι μας απομένουν, είναι σαν να βρίσκουμε ένα καθρέφτη της ψυχολογικής μας διάθεσης. Δηλαδή, ανάλογα πώς είμαστε, αναζητούμε και τι θα φάμε. Και επειδή σπάνια πια και οι οικογένειες καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι και ο καθένας μεμονωμένα έτσι κάνει τα γεύματά του, και αυτό επηρεάζει ίσως την σημερινή κατάσταση. Σαφώς, όχι μόνο αυτό, αλλά ανοίγοντας το ψυγείο, λέτε, βλέπετε τον καθρέφτη, βλέπετε ας πούμε και αυτά με τα οποία έχει γεμίσει ένα ψυγείο. Mm. Αυτά δηλαδή, οι τροφές, τα ποτά που πληρούν ένα ψυγείο, αντικατοπτρίζουν ακριβώς το τι θέλω, το τι επιθυμώ, το πώς θέλω να διαμορφώσω τη δίαιτά μου. Ναι. Τώρα, κύριε Παπαδημητριάδη, από τη δική σας την πλευρά, έτσι, του ψυχίατρου, του ψυχοθεραπευτή, τι είναι αυτό που μπορεί να πονάει την ψυχή μας και να μας οδηγεί σε τέτοιες διαταραχές? Έχει σημασία να συμπληρώσω, γιατί νομίζω ότι θα απαντήσω έτσι και στην ερώτησή σας, ότι φαγητό είναι αγάπη. Ο φροντιστής μας θα μας προσφέρει φαγητό την πρώτη φορά για να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να μεγαλώσουμε, αλλά και για να μας παρηγορήσει όταν δεν νιώθουμε καλά, όταν είμαστε παιδιά ακόμα. Οπότε έχουμε συνδέσει στο μυαλό και στην ψυχή μας το φαγητό με την αγάπη και τη φροντίδα. Τρώω για να νιώσω καλύτερα. Τρώω για να αλλάξω το συναίσθημά μου. Εμείς το ονομάζουμε ειδική συναισθηματική πείνα από κάποια στιγμή και έπειτα. Βεβαίως και είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Δηλαδή η ψυχική μας διάθεση, όπως πολύ σωστά και αναλυτικά είπε ο κ. Παντιδέας, εξαρτάται από το φαγητό και το φαγητό αντίστοιχα αλληλεπιδρά με την ψυχική μας διάθεση. Εμείς αυτό που παρατηρούμε στην δική μας εξειδίκευση, γιατί παρατηρούμε και παρακολουθούμε και αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις διαταραχές στην πραγματικότητα, στην ψυχιατρική και στην ψυχολογία, παρατηρούμε ότι πραγματικά οι άνθρωποι που προσέρχονται σε εμάς έχουν όντως προβληματιστεί πάρα πολύ
με ζητήματα που αφορούν τις ζωές τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η κρίση, όπως έχει εγκατασταθεί τώρα, η οικονομική κρίση στη χώρα μας, έχει επηρεάσει τις διατροφικές διαταραχές προς τα πάνω. Καθώς επίσης όμως παρατηρούμε ότι και τα πρότυπα, όπως εξελίσσονται και προωθούνται από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά πολύ περισσότερο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα, ναι. Δηλαδή η δυνατότητά μου να δω τον άλλον στο Facebook και τι φωτογραφίες ανεβάζει την παραλία, όλα αυτά έχουν την επίδρασή τους. Mm. Ωστόσο, από την άλλη, εγώ πρέπει να σας πω σαν γιατρός ότι υπάρχει σημαντικός παράγοντας βιολογικός επίσης στις διατροφικές διαταραχές. Μιλήσατε για την κληρονομικότητα στην εισαγωγή σας. Έχουμε, για παράδειγμα, 128 πολυμορφισμούς σε 43 διαφορετικά γονίδια που αφορούν την κληρονομικότητα της ψυχογενούς ανορεξίας. Επομένως, είναι ένας παράγοντας και αυτός, δηλαδή της κληρονομικότητας και της ίδιας της βιολογικής μας υπόστασης, που συνδέεται στενά με τις διατροφικές διαταραχές. Παρ' όλα αυτά, διάβαζα κάπου και δεν ξέρω αν είναι σωστό, τώρα θα μας το πείτε εδώ, ότι ο γενετικός παράγοντας είναι μικρότερος από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Δηλαδή, πιο πολύ ενδεχομένως καταλαβαίνω ότι επηρεάζεται κάποιος από το περιβάλλον και από αυτό που ζει, παρά από αυτό που κουβαλάει στο γενετικό του υλικό. Τις περιστασιακές δίαιτες, οι οποίες όμως μπορεί να εγκαθαστήσουν ένα μοτίβο διατροφής, το οποίο μετά να ακολουθήσει έναν άνθρωπο στην πορεία της ζωής του και ενδεχομένως να αλλοιώσει την υγιή του διατροφή, ναι. Πράγματι επηρεάζονται περισσότερο το περιβάλλον. Σε περισσότερο κλινικά ζητήματα όπως είναι η ψυχογενής ανορεξία, έχουμε μια κληρονομικότητα από 56-84% αναλόγως στις ποιες μελέτες κοιτάμε. Έχουμε λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική συμμετοχή της κληρονομικότητας και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω. Ναι. Ωστόσο, σε άλλα προβλήματα που παρατηρούμε στην εποχή μας, όπως είναι η επεισοδιακή υπερφαγία, η οποία φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος όλο και περισσότερο. Μιλάμε για εκείνες περιπτώσεις που κανείς γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά κουρασμένος, ανοίγει το ψυγείο. Το υπερφαγία το καταλαβαίνω. Το επεισοδιακή τι. Είναι μια οντότητα την οποία. Στον όρο. Ναι. Την αντιλαμβανόμαστε τώρα τελευταία. Σημαίνει τι δηλαδή. Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, αυτό που σας έλεγα, γυρίζει στο σπίτι το βράδυ για παράδειγμα και νομίζω ότι αρκετοί τώρα που μας ακούνε από την τηλεόραση θα το καταλάβουν αυτό που λέω. Και ανοίγει το ψυγείο ή ανοίγει τα ντουλάπια και τρώει μέσα σε μία ώρα πάρα πολύ παραπάνω. Ειδικά άμα βλέπει αυτό το παιχνίδι που οι άλλοι πεινάνε στις παραλίες τις εξωτικές, σου έρχεται μια διάθεση, τουλάχιστον εσύ που το έχεις το φαγητό κοντά σου, να το καταναλώσεις. Ξέρετε τώρα, με αυτό που σημειώνεις, μπαίνω στον πειρασμό να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλές, ξέρετε, παραμέτρους που αφορούν στη διατροφή. Είναι, όπως λέγαμε πριν, η συναισθηματική μας κατάσταση. Τρώω για να αλλάξω συναίσθημα. Mm. Είναι η κληρονομικότητα που συζητάμε στις διαταραχές διατροφής. Και έπειτα όμως έχουμε τις νηστείες ακόμα που κάνουμε για λόγους θρησκευτικούς. Οι οποίες μα είχαν ένα νόημα φορές τώρα οι νηστείες, αλλά μην το πάμε τώρα στο. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά το εύρος είναι τεράστιο. Όταν συζητάμε για διατροφικές διαταραχές, αν ψάξουμε να βρούμε τι φταίει από πίσω, πέρα από το βιολογικό παράγοντα. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Λοιπόν, η κυρία Κοντελέ τώρα από την πλευρά της, νομίζω και οι ερωτήσεις που ήδη έκανα στους δύο κυρίους αφορούν και εσάς, το κομμάτι των διατροφικών διαταραχών. Και αν κανείς δεν ξεκινήσει και από εκεί και ξεκινήσει μόνο, ας πούμε, ότι την παχυσαρκία, κάποιοι μπορεί να μην την εντάξουν στις διατροφικές διαταραχές, αλλά η παχυσαρκία, από ό,τι διαβάζουμε και αντιλαμβανόμαστε, έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Δηλαδή, ειδικά και στα παιδιά, διάβαζα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται γύρω στα 14 εκατομμύρια παιδιά πάνω από το φυσιολογικό όριο και 3 εκατομμύρια που θεωρούνται παχύσαρκα, κυρία Κοντελέ. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή θεωρείται στην Ευρώπη τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας είναι πάνω από το 30%. Και η Ελλάδα φαίνεται να κατέχει και ηγετικό ρόλο ανάμεσα. Πάει η μεσογειακή διατροφή. Είναι σαφέστατο ότι δεν ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή εδώ ακούμε και πολλά χρόνια. Ακολουθούμε τα άλλα πρότυπα. Ναι. Εμείς την παχυσαρκία την θεωρούμε διατροφική διαταραχή, γιατί τα παχύσαρκα άτομα έχουν πολλά χαρακτηριστικά ατόμων διατροφικής διαταραχής, κυρίως στο κομμάτι της υπερφαγίας. Δηλαδή, δεν είναι τόσο πιθανό τελικά το να γίνει κάποιος παχύσαρκος απλά τρώγοντας κανονικά. Γίνεται παχύσαρκος γιατί κάποια στιγμή χάνει τον έλεγχο με το φαγητό. Άρα αυτό ξεκινάει από την μικρή ηλικία, έτσι. Όχι απαραίτητα. Είναι κάτι που μπορεί να εμφανιστεί σε ενήλικη ζωή και είναι κάτι που μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και αν κάποιος κάνει αυστηρές και ακατάλληλες δίαιτες. Πόσο όμως βάζει έτσι κι αλλιώς. Χτίζει τουβλάκι ένα παιδί που ξεκινάει με περισσότερα κιλά. Ένα παιδί έχει περισσότερες πιθανότητες είτε να συνεχίσει να είναι παχύσαρκος στην ενήλικη ζωή του, ναι. Είτε μάλιστα να μεταβεί από την παχυσαρκία στις διατροφικές διαταραχές. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μισό λεπτό συχνό. Τώρα θα πάω στην Κατερίνα από την άλλη πλευρά, η οποία είναι πάρα πολύ λεπτή. Αν ανοίξει έτσι το πλάνο της και τη δείτε, είναι πολύ κομψή και πολύ λεπτή. Κατερίνα μου, εσένα ποιες είναι οι διατροφικές συνήθειες, μια που λέμε για την παχυσαρκία? Εγώ γενικά τρέφομαι υγιεινά τις περισσότερες φορές. Έχεις ασχοληθεί δηλαδή τι είναι υγιεινό και τι όχι?
Δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά γενικά στη διατροφή μου περιέχω και φρούτα, λαχανικά, διάφορα. Α. Ναι, όχι σε μεγάλο βαθμό, ναι, αλλά αρκετά. Τις περισσότερες φορές όμως, ας πούμε, όταν βγαίνω έξω με φίλους μου ή διάφορα, όταν έχω κάποιους εξόδους, δεν συνηθίζω να τρέφουμε τόσο υγιεινά. Ναι, δηλαδή... δεν μπορείς να αποτελείς και την εξαίρεση, φαντάζομαι, ναι, διότι οι έξοδοι αυτοί είναι συνήθως και συνδυάζονται με έτοιμο φαγητό, κάποια πράγματα που έτσι φαίνονται πιο λαχταριστά. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν αυτό δεν ακολουθείτε και στο σπίτι και δεν είναι τρόπος συνήθειας να κοιτάξω και τον κύριο Χαρίτο, είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να το κάνεις σαν εξαίρεση, mm-hmm, ή σαν μια διασκέδαση, αλλά οι συνήθειες καθημερινές να είναι διαφορετικές. Το προσέχετε εσείς αυτό, στην πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει ένα μικρό παιδί από τις συνήθειες, από την οικογένεια, το πώς διατρέφεται η οικογένεια. Πρέπει να του περάσει το μήνυμα, mm-hmm, του ποιοτικού φαγητού. Δεν είναι, yeah, αρκεί να τρώμε, αρκεί να τρώμε ποιοτικά. Από εκεί και πέρα, συνηθίζει το παιδί και να το βάλει σαν τρόπο ζωής. Πιστεύω δηλαδή ότι αντί να πούμε στη διαδικασία της δίαιτας, αν μάθουμε να τρώμε ποιοτικά και σωστά, θα μας ακολουθήσει αυτό όλη μας η ζωή και δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα αργότερα. Να. Κύριε Αγκώνο, τι λέτε, στο σχολείο το δικό σας παρατηρείτε τα παιδιά έτσι να έχουν μια τάση, να έχουν... Βουλημία. Όχι βουλημίας, να μην το πω έτσι, αλλά να το πω καταρχήν έχει γίνει μεγάλος δώρος και με πολλή συζήτηση τι έχουν οι καντίνες στα σχολεία. Ναι, ναι, που ναι, κάπου πρέπει να πιάσουν και τα γούστα των παιδιών, από την άλλη υπάρχουν πάντα οι ενστάσεις και των γονιών ότι πρέπει να είναι πιο υγιεινά, αλλά γενικά μια τάση ότι τα παιδιά έχουν περισσότερα κιλά και πόσο μάλλον γυμνάζιο, ναι, και λύκειο που τα έχουν και την καθιστική ζωή για να διαβάσουν και, ναι, να, σε αυτό το, ναι, όλο αυτό το κυνήγι για, ναι, την εισαγωγή στα πανεπιστήμια που τους αποκλεί και από τις αθλητικές, τα αποκλεί από τις αθλητικές, ναι, δραστηριότητες. Εγώ θα σας μιλήσω για τα παιδιά του γυμνασίου, επειδή σε γυμνάσιο υπηρετώ, και ειδικά στο δικό μας σχολείο μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα πραγματικά, και αυτό το αποδίδω στο ότι οι γονείς φροντίζουν πολύ να απασχολούνται τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους με αθλητικές δραστηριότητες. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Νομίζω ότι σχεδόν όλα έχουν μία αθλητική δραστηριότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης η καντίνα του σχολείου ελέγχεται συστηματικά, και μπορώ να πω ότι έχει υγιεινά τρόφιμα, προσπαθεί μέχρι και φρέσκους χυμούς πορτοκαλιού, ναι, στίβι, mm-hmm, ναι. Όχι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και πραγματικά δεν έχουμε παχύσαρκα παιδιά. Όταν κάνατε αυτόν τον άξονα της θεματικής εβδομάδας για τη διατροφή, ναι, πώς, ναι, το προσεγγίσατε? Ναι. Βασικά να σας πω ότι στο σχολείο μας προσεγγίσαμε όλους τους θεματικούς άξονες. Εγώ ασχολήθηκα κυρίως με τρεις που με ενδιέφεραν περισσότερο. Ξεκίνησα βασικά από την υγιεινή διατροφή. Εξάλλου προσφερόταν συγκεκριμένα εκείνη την περίοδο και η θεματική ενότητα της γλώσσας που δίδασκα. Ναι. Οπότε μιλήσαμε εκτενώς για το τι περιλαμβάνει η υγιεινή διατροφή και εστιάσαμε στη μεσογειακή. Και στη συνέχεια είχα την τύχη να γνωρίζω κάποιες κυρίες οι οποίες... Η μία, τέλος πάντων, είναι της Greenpeace, μάλλον συγγνώμη, της WWF είναι, η κυρία Ελένη Σβορώνου, η οποία είναι και φιλόλογος και συγγραφέας πολλών εφηβικών βιβλίων και η οποία έχει εκδώσει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι που λέγεται «Μην τρως ό,τι σου σερβίρουν». Ναι. Λοιπόν, αυτό το είχα φέρει στην τάξη, είχαμε διαβάσει κάποια αποσπάσματα, είδα ότι οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ. Ναι, τώρα δεν θα το πείτε εσείς αυτό. Εγώ θα ρωτήσω την Κατερίνα. Ναι, 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 ναι. Ενδιαφέρθηκαν και πόσο τα ακούγαν αυτά και σκεφτόταν πατατάκια και popcorn. Ναι, λοιπόν, εγώ σας λέω τη σειρά που ακολούθησα. Δεν με παρεξηγείτε που σας τα λέω αυτά. Ναι, απλώς σας αναφέρω τη σειρά. Σωστά. Ωραία. Μετά από αυτό ήρθε και στην τάξη μας και μας απασχόλησε κυρίως το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής. Ναι. Με την κυρία Σβορώνου ένα δίωρο συνεχόμενο, γιατί μόνο έτσι θα έβγαιναν και οι βιωματικές δράσεις που κάναμε. Θα σας πει η Κατερίνα πάνω σε αυτό.
τι θυμάται τέλος πάντων, τι της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω την Κατερίνα αν πραγματικά μέσα από αυτά που συζητήσατε μέσα στην τάξη για την υγιεινή διατροφή, βρήκατε την καθημερινότητά σας τα παιδιά. Δηλαδή ότι όλα αυτά εντάσσονται στη δικιά σας διατροφή. Ή απλώς τα βάζει η μαμά ή ο μπαμπάς πάνω στο τραπέζι, αλλά εμείς διακριτικά τα κάνουμε λίγο στην άκρη και τρώμε λίγο από το φαγητό και μετά ανοίγουμε τα ντουλάκια πια και ψάχνουμε ότι είναι έτοιμο σε συσκευασία. Ό,τι έχει και να σπείτε, εν πάση περιπτώσει. Σαφώς και τα συσκευασμένα φαγητά και τα σνακ υπάρχουν στις ζωές μας και κυρίως των παιδιών. Μέσω του προγράμματος που κάναμε με στο σχολείο μας, της διατροφής, μάθαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε, δεν τα γνωρίζαμε. Και αυτά άρχισαν λίγο και μας άλλαζαν τη γνώμη για κάποια φαγητά. Ότι ας πούμε μάθαμε πως κάποια ήταν επικίνδυνα για μας που δεν το γνωρίζαμε, μας εξήγησαν και το λόγο. Και, και εγώ προσωπικά τα αποφεύγω τώρα τον τελευταίο καιρό. Και στους μεγάλους εξηγούν το λόγο να μην καπνίζουν. Αλλά δεν πιάνει, γι' αυτό ρωτάω. Εμένα μου άλλαξε τη γνώμη για κάποια φαγητά, γιατί θέλω να προσέχω τη διατροφή μου. Θέλω πολύ να μην παχύνω και θέλω να προσέχω τη διατροφή μου. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Γιατί έτσι όπως το λες, το βλέπω ότι το έχεις εντυπωμένο στο μυαλό σου. Ότι είσαι και πολύ κομψή, είσαι και πολύ μικρή όμως ακόμα. Που μερικές φορές λέμε για αυτή την ηλικία ότι και μερικά κιλάκια είναι θα πάρει μπόι. Εγώ δεν το πήρα ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω πως άμα πάρεις κάποια κιλά σε αυτή την ηλικία. Και σε αυτή την ηλικία όχι τόσο, αλλά άμα παίρνεις κιλά, μετά δύσκολα τα χάνεις. Οπότε αυτό τι σου κάνει λίγο ότι χαλάει την εικόνα. Ναι, και για μένα δεν θέλω, δεν μου αρέσει να νιώθω πως ας πούμε δεν είμαι αδύνατη. Έχεις δει τα εξώφυλλα της κυρίας Ολυμπίας Κρασαγάκη που κάθεται δίπλα και τις βγάζει όλες θεές και κούκλες. Γιατί έχει καλό μάτι, αλλά μετά περνάνε και από ένα φοβερό Photoshop όλα αυτά. Τα φαινόμενα πατού. Για πες Ολυμπία. Ναι, τα φαινόμενα πατούν, όπως λένε. Μπορείς να μεταφέρεις έτσι το τι συμβαίνει πραγματικά, γιατί θα μας βοηθήσετε πολύ οι δύο κυρίες έτσι που είναι πιο κοντά μου, στο πώς τελικά οι εικόνες που βλέπουμε και δημιουργούν τα πρότυπα και τα είδωλα για, όχι μόνο για τα κορίτσια και για όλες μας, όλες οι γυναίκες και ίσως και όλοι και οι άντρες να βάλω μέσα, επηρεαζόμαστε πολύ από την εικόνα. Οπότε είναι πολύ επικοδομητικό νομίζω σήμερα που σας έχουμε εδώ. Έτσι Ολυμπία από σένα όπως ξεκίνησα, να μας πεις έτσι λίγο για τη διαδικασία και αυτά τα εξώφυλλα, αυτές φωτογραφίσεις πώς γίνονται και βλέπουμε αυτό το θεαματικό αποτέλεσμα. Το ωραίο και το υπέροχο. Το πολύ λαμπερό και το αψεγάδιαστο, γιατί μπορεί όντως οι γυναίκες και οι άνθρωποι αυτοί όντως να είναι πολύ όμορφοι και να είναι και ένα κομμάτι της δουλειάς τους να απαιτείται η ομορφιά και η εξωτερική εμφάνιση. Σίγουρα η εμφάνιση. Αλλά το αψεγάδιαστο είναι αυτό που παίζει το ρόλο που μερικές φορές μπορεί να διαστρεβλώνει και την εικόνα όλων μας, κοιταζόμαστε τον καθρέφτη και ίσως βλέπουμε και κάτι άλλο. Ναι. Αυτό. Καταρχήν είναι τα φαινόμενα πατούν. Έτσι. Νομίζω ότι όλοι πλέον ξέρουμε ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται. Όπως και όλοι μας πλέον που έχουμε ένα κινητό, μόνοι μας μπορούμε να βάλουμε φιλτράκια, να κάνουμε ρετουσαρίσματα και όλα αυτά. Πόσο μάλλον σε κάποια περιοδικά και σε φωτογραφίσεις που δημιουργούνται πρότυπα που τα βλέπουμε και βάσει σε αυτό θέλουν να... μικρά κορίτσια και μεγάλα. Και μεγάλα, ναι. Να μοιάζουν. Μαζί. Υπάρχει αυτό, μεγάλη επεξεργασία. Υπάρχει καταρχήν ολόκληρο συνεργείο, Κατερίνα. Ναι. Όταν κάνουν τις φωτογραφίσεις, ας πούμε ότι έρχονται να φωτογραφίσουν εσένα. Έρχεται η Ολυμπία, η βοηθός της, άνθρωπος που κάνει τα φώτα ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι, άλλος άνθρωπος που πετάει η τρίχα να κάτσει στη θέση της. Να σε βάψουν, να σε εντύσουν, να φροντίσουν τα πάντα, να πιάσει η Ολυμπία την καλή σου την στιγμή, καλή, το καλό προφίλ, την καλή γωνία. Την καλή γωνία, την καλή προοπτική, πώς φαίνεται πιο αδύνατος κάποιος, πώς φαίνεται πιο ωραίος. Και μετά όταν γίνει αυτό, προχωράμε και αναλαμβάνει ο ρετουσαρίστας. Δηλαδή βγάζεις τη φωτογραφία και μετά την πιάνεις και την τελειοποιείς. Ναι. Δηλαδή δεν μένει ούτε μια ελίτσα να έχεις εκεί, εξαφανίζεται. Ναι. Κυρία Βαχλιώτη, Ντένι, από το χώρο του θεάτρου μεν, αλλά με τέτοια παιδεία μπορώ να πω,
και βέβαια τέτοια παράδοση στον χώρο της ενδυματολογίας από την πολύ διάσημη θεία με τα Όσκαρ, το Χόλιγουτ και όλα αυτά, αλλά και στη δικιά σου τη γενιά πια που διαπρέπεις και που έχεις τις γυναίκες μπροστά σου να τις ντύσεις, να τις φροντίσεις. Ποια είναι η εικόνα που παίρνεις εσύ από το σήμερα, από τη δικιά σου τη δουλειά? Λοιπόν, καταρχήν το θέμα της μόδας και της εικόνας και των προτύπων ομορφιάς είναι τεράστιο και κρατεί από αρχαιοτά τους χρόνους. Η μόδα και τα πρότυπα, όπως αυτή τα επιβάλλει ή όπως αυτή τα διαμορφώνει, είναι καταρχήν προϊόν και γέννημα θρέμα και καθρέφτης της κάθε κοινωνίας. Δηλαδή, είναι και καθρέφτης και ταυτόχρονα και διαμορφωτής του κοινωνικού γίγνεσθε. Τα πρότυπα ομορφιάς ανά τους αιώνες και κυρίως τον 20ο αιώνα διαμορφώνονται πάρα πολύ μέσα στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο της κάθε κοινωνίας και είναι σε άμεση συνάρτηση με όλες τις προκαταλήψεις, τις δυσδαιμονίες, τις φαντασιώσεις, τα όνειρα, τις φοβίες, το κάθε τι που συμβαίνει στην κάθε κοινωνία. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη σχέση του ατόμου με την κοινωνία, τη θέση του ατόμου με την κοινωνία και τη σχέση των δύο φύλων. Μας έχεις φέρει κάτι πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, θα τις δείξουμε στη συνέχεια. Και τώρα κάνουμε ένα πρώτο γύρο. Αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς αλλάζει ένα δεκαετία το πρότυπο. Μα ακριβώς αυτό. Και αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση, θέλω πάλι να πω, με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της κάθε περίοδου. Έτσι διαμορφώνονται τα πρότυπα και μετά η μόδα με τη σειρά της διαμορφώνεται από τις συνθήκες αυτές, από τις ανάγκες κιόλας πολλές φορές της κάθε εποχής και με τη σειρά της γίνεται η μάστιγα που επιβάλλεται στους ανθρώπους. Η δε γυναίκα έχει υποφέρει περισσότερο ανά τους αιώνες από ότι ο άντρας. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι τα πρότυπα τα αντρικά δεν έχουν αλλάξει μέσα στις δεκαετίες. Όχι τόσο πολύ όμως. Ναι. Καμία σχέση με το πώς αλλάζουν τα πρότυπα των γυναικών, ειδικά μέσα στον 20ο αιώνα. Και ακόμα μάλιστα και σε γειτονικές χώρες υπάρχουν διαφορές. Αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία τα πρότυπα εμφάνισης, εικόνας κλπ. Είναι πολλοί οι παράμετροι. Είναι που θα σε πετύχει η μόδα. Αν σε πετύχει η μόδα και είσαι στο σωστό σωματότυπο που επιβάλλει εκείνη την περίοδο, θα νιώθεις καλά ενδεχομένως. Αν όχι, αρχίζεις λίγο και προσπαθείς να προσαρμοστείς. Θέλω να πω ότι πάντα οι γυναίκες προσπαθούσαν να ακολουθήσουν τα πρότυπα, επεμβαίνοντας και με βίαιους τρόπους πολλές φορές στον εαυτό τους. Ναι, αυτό μιλάς τώρα για τις επεμβάσεις. Για τις επεμβάσεις. Θέλω να πω έτσι μια μικρή παρεντεσούλα ότι το 1900, ας πούμε, στη λεγόμενη Belle Époque, που ήταν το γνωστό S-shape, με τον κορσέ, που έσφυγε πάρα πολύ τη μέση και πέταγε τον μπούστο και τον ποπό, έπρεπε να είναι αυτό, το S. Έτσι, ναι. Οι γυναίκες δηλαδή της Belle Époque. Υπήρχαν γυναίκες που για να πετύχουν τη μέση δαχτυλίδι, που έπρεπε να είναι η ίδια η περιφέρεια της μέσης με την περιφέρεια του λαιμού, αφαιρούσαν τα κόκαλά τους, τα πλευρά. Ναι. Πέραν της ταλαιπωρίας του κορσέ, που άλλαζε τη δομή του θώρακα, άλλαζε τη δομή των οστών και υποφέραν οι γυναίκες από αρρώστιες, κατέβαζε, πίεζε τα εσωτερικά όργανα. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Αυτό τώρα. Ή ας πούμε την εποχή του 60 που τα πρότυπα ήταν πάρα πολύ. Δεν μην μου τρέχει, γιατί τα έχουμε πολύ αναλυτικά και σε ευχαριστώ πολύ. Τα έχει φέρει. Για τη βιαιότητα αυτή, ας πούμε, που υφίσταται ο άνθρωπος λόγω μόδας και προτύπων. Είναι όμως αφορά, κύριε Παπαδημητριάδη, μόνο στις γυναίκες τελικά όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε? Γιατί έχω την εντύπωση ότι και οι άντρες μπαίνουν στον κορσέ τώρα τελευταία. Δηλαδή στη διαδικασία του ότι ένας άντρας δεν έχει αυτό που ήταν πιο εγκατεστημένο στη λογική μας, ότι δεν προσέχαμε τόσο πολύ την εμφάνιση ενός άντρα. Ενώ τώρα αυτό έχει τίνει να αλλάξει. Οπότε νομίζω ότι και αυτή σιγά σιγά, εσείς εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία και σας επηρεάζει. Απολύτως και έχετε δίκιο. Μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που το Facebook έγινε ένας νέος τρόπος επικοινωνίας για όλους μας, έχει αντικαταστήσει σχεδόν το τηλέφωνο με τον κλασικό τρόπο. Μιλάμε όλοι μέσω του Facebook, βλέπουμε τα νέα τους. Είναι το Facebook, είναι Facebook. Έχει να κάνει με το πώς μοιάζουμε. Γι' αυτό και κιόλας, ξέρετε, δημιουργήθηκε το Facebook για να μπορεί να βλέπει ένας φοιτητής του κολεγίου μία φοιτήτρια του άλλου κολεγίου. Έτσι το έφτιαξε ο Ζούκεμπεργκ. Και έχει γίνει και ταινία. Και μετά έχουμε το Instagram, το οποίο πρέπει να σας πω, Instagram που είναι ένα application για όσους δεν το γνωρίζουν από τους τηλεθεατές μας, που κατεξοχήν ασχολείται με τη φωτογραφία. Όλοι στο εξωτερικό πλέον έχει ξεπεράσει το
Facebook σε δημοφιλία. Είναι πιο συχνός τρόπος επικοινωνίας το Instagram από το Facebook αυτό, στο εξωτερικό. Γιατί μας συμβαίνει, γιατί έχουμε τόσο ανάγκη να αποτυπώνουμε τη στιγμή ή μερικές φορές να μην τη ζούμε, να τη στείνουμε τη στιγμή, να τη φωτογραφίζουμε, ενώ πραγματικά δεν τη ζούμε, απλώς τη δείχνουμε. Πώς και πώς την περίμενα την ερώτησή σας. Τώρα θα ξεσπαθώσω, θα μου δώσετε ένα λεπτό. Ξέρετε γιατί. Ζούμε σε μια εποχή ναρκισσιστική έτσι κι αλλιώς. Και αν ήταν που ήταν στραβή, τώρα τη στραβώσαμε ακόμη περισσότερο. Γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν με μια κάμερα πάνω από το κεφάλι τους, ήδη από τη βρεφική ηλικία, για να τους βλέπουν οι γονείς από δίπλα. Επομένως, όλοι έχουν συνηθίσει το φακό της κάμερας. Η κυρία Κασακάκη νομίζω θα μπορούσαν περισσότερο γι' αυτό, αλλά έχουν συνηθίσει να είναι αντικείμενο φωτογράφησης, αλλά και τίποτα στη ζωή τους δεν έχει ουσία ή ενδιαφέρον αν δεν φωτογραφηθεί. Θέλω να πω ότι κανείς είναι σε ένα αξιοθέατο πλέον και αν δεν βγάλει selfie με το αξιοθέατο μαζί, με τον κίνδυνο να πέσει μαζί με το άγαλμα, δεν έχει ενδιαφέρον για εκείνον. Ναι, αλλά μετά είναι και το δεύτερο στάδιο της αποδοχής, είναι και τα likes μετά. Μα ασφαλώς. Μετράει κανείς το καντάρι της επιτυχίας του ή της αποδοχής του, τα like του και βεβαίως την εμφάνισή του και αν αυτή άρεσε ή δεν άρεσε, συγκρίνει τον εαυτό του με τους γύρω, δημιουργείται ένα φοβερό άγχος. Όμως εδώ κάπου ξεχνάει ο κόσμος το εξής. Και οι νέοι που μας ακούν τώρα και οι έφηβοι στο σχολείο, ότι αυτό που βλέπουν στο Instagram ή στο Facebook, όπως είπε και η κυρία Κασακάκη πάρα πολύ σωστά για τις φωτογραφίες επαγγελματικές, δεν είναι καθημερινότητα. Είναι επιλεγμένες φωτογραφίες. Ναι. Είναι εκείνες που δείχνουν κάποιον καλύτερα ίσως από την πραγματικότητα και εκείνες είναι που ανεβαίνουν στην πράξη, στο timeline. Τώρα, κυρία Κοντελέ. Ανάσα, Δημήτρη, πάρε ανάσα. Λοιπόν, κυρία Κοντελέ, πάνω σε αυτό που συζητάμε και σε συνάρτηση και με το Facebook και με το σύγχρονο τρόπο ζωής, τι είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, τι οδηγεί σε αυτές τις διαταραχές και σιγά σιγά κάνω μια εισαγωγή για να φτάσω και στην Αναστασία. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, οι διατροφικές διαταραχές είναι πολυπαραγοντική ασθένεια. Ειλικρινά δεν μπορούμε να το αποδώσουμε σε ένα και μόνο πράγμα. Σαφέστατα είναι όλη αυτή η κοινωνικοί παράγοντες, πολιτισμικοί κλπ. Και έχουμε να κάνουμε και με προσωπικούς παράγοντες, όπως είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση που αναφέρεται. Θα έλεγα, λοιπόν, για μένα ένα σημαντικό κομμάτι είναι το πώς η οικογένεια διαμορφώνει αυτή την προσωπικότητα του παιδιού και το αν μαθαίνει η οικογένεια να αποδέχεται το παιδί της ανεξάρτητα από την εξωτερική του εμφάνιση. Πέφτει πολύ βάρος αυτή την οικογένεια. Ό,τι συζητάμε εδώ για τρίτη εκπομπή, συζητάμε και τελικά καταλήγουμε στο ρόλο της οικογένειας. Ναι. Όμως η οικογένεια σε αυτή τη φάση της ζωής και μέσα στη ζωή ενός παιδιού, γιατί και εγώ έχω παιδί στην εφηβεία. Καταρχήν, τα παιδιά στην εφηβεία θέλουν την ώρα τους, την απομόνωσή τους, να τους μιλάς όταν θέλουν να σ' ακούσουν. Ναι, έχετε δίκιο. Θα σας πω όμως ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο πραγματικά δεν έχει να κάνει τόσο με την επικοινωνία που έχετε με το παιδί σας. Ένα μεγάλο παράπονο που έχω εγώ από τις μαμάδες είναι ότι οι ίδιες ζυγίζονται πολύ μέσα στο σπίτι, προσέχουν πολύ την εμφάνισή τους και δεν εννοώ με το να δείχνουν απλά ωραίες. Ναι. Αδυνάτη, απάχυνα, κοιτάζομαι στον καθρέφτη και είναι λέω. Είναι αυτή η αιμονή με τη ζυγαριά. Μα πόσο έχω παχύνει και ναι. Το κοριτσάκι μου που είναι 3 χρονών, αυτό το παίρνει και το κάνει στον εαυτό του. Δηλαδή, υπάρχουν παιδάκια αυτή τη στιγμή που είναι 3, 4, 5 χρονών, ανεβαίνουν πάνω στη ζυγαριά και φρικάρουν χωρίς να ξέρουν καν τι βλέπουν. Ναι. Και μερικά δεν ξέρουν καν να διαβάζουν, αλλά ακόμα και όσα ξέρουν να διαβάζουν, τι σημαίνει να είσαι 10, 15 ή 20 κιλά σε αυτή την ηλικία. Η αντίδραση όμως είναι αυτή που έχει η μαμά τους όταν ανεβαίνει στη ζυγαριά. Και άμα είναι το αντίστροφο, κυρία Κοντελέ, γιατί. Τι εννοείτε? Το αντίστροφο, δηλαδή δεν είναι το θέμα της ζυγαριάς, αλλά βλέπουν μια μαμά ή τους γονείς τους και είναι με πολλά παραπανήσια κιλά. Ακόμα και αυτό επηρεάζει, γιατί μπορεί το παιδί να μπει στη διαδικασία της σύγκρισης, να πει δεν θέλω να γίνω σαν τη μαμά μου. Αλλά ακόμα και εκεί η μαμά οφείλει να φροντίσει τον εαυτό της μέσω της σωστής διατροφής πάντα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα που θα δούμε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να δείξω στα παιδιά μου ότι εγώ τρέφομαι σωστά. Ανεξάρτητα αν τελικά αυτό το βάρος είναι ή δεν είναι αποδεκτό στην κοινωνία, το να τρέφομαι σωστά, να φροντίζω τον εαυτό μου, να γυμνάζομαι, να έχω καλή ψυχολογία. Άμα τα κάνεις όλα αυτά, μου ζυγίζεσαι κιόλας κάθες και λίγο, θέλω να σας πω. Όχι, διαφωνώ. Λοιπόν. Ίσα-ίσα που είσαι πιο υγιής όταν δεν ζυγίζεσαι. Ναι. Ναι, εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε, ναι. Απλά εγώ διαπιστώνω από τον περίγυρό μου ότι είναι μέσα στη διαδικασία την εβδομαδιαία και η ζυγαριά.
Ναι. Μήπως είναι συγκεκριμένο, θέλω να με επιτρέψετε να κάνω όμως. Ξέρετε, η υγιεινή διατροφή κοστίζει πολύ ακριβά. Θα έρθουμε σε αυτό. Μην το παραλείψουμε. Θα έρθουμε σε αυτό. Θα έρθουμε σε αυτό, αλλά θέλω λίγο να πάμε στην Αναστασία. Πάνω που τα συζητάμε όλα αυτά και για τα πρότυπα και για τις εικόνες, τις προσλαμβάνουσες και το σχολείο και την οικογένεια και όλα αυτά που βλέπουμε στα περιοδικά. Αναστασία, η δικιά σου η περίπτωση πώς ξεκίνησε? Γενικότερα πάντα είχα θέμα με το σώμα μου, σαν κοπέλα. Όπως λέμε ότι όλοι ζυγιζόμαστε, όλοι συγκρινόμαστε. Mm-hmm. Οπότε και εγώ δεν είχα ποτέ τις τέλειες αναλογίες. Τι σημαίνει τώρα τέλειες αναλογίες? Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Οι τέλειες αναλογίες είναι αυτές που βλέπουμε στα περιοδικά, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, παντού. Ναι. Οπότε βλέπεις κάτι όμορφο, βλέπεις κάτι τέλειο. Εννοείς τις πολύ αδύνατες κοπέλες? Γιατί τώρα τα πρότυπα είναι και περίεργα. Δηλαδή τώρα περνάμε και μια φάση τώρα που δεν είναι τόσο αδύνατες. Ναι, ναι. Είναι σε κάποια σημεία. Είναι πια. Πολύ τροφαντές, αλλά νομίζω ανήκουν και σε άλλες φυλές οι περισσότερες. Δηλαδή μια Ελληνίδα τώρα δεν μπορεί να έχει τόσο έντονους γλουτούς, ας πούμε. Λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω. Είναι διαστρεβλωμένα τα γούστα. Ναι. Γενικότερα, ναι, όπως είπαμε, αλλάζουν τα πρότυπα. Παλιά ήταν το ανορεκτικό, ας πούμε, στυλ στη μόδα. Τώρα είναι το πιο καμπυλό, το γυναίκες με καμπύλες, με στήθος, με γλουτούς. Ναι. Γενικότερα, εντάξει. Εσύ έβλεπες μια εικόνα στο καθρέφτη που δεν σου άρεσε, του εαυτού σου? Ποτέ δεν ήμουν ευχαριστημένη. Ποτέ. Όλο κάτι θεωρούσες ότι πρέπει να... Πάντα έπρεπε να αδυνατήσω, έστω και λίγο. Ναι. Δηλαδή, δίαιτα. Ήμουν μονίμως σε δίαιτα. Κάτσε, γιατί είσαι και πολύ νέα, είσαι 24 χρονών, έτσι. Από ποια ηλικία ξεκίνησε αυτό? Από ποια ηλικία άρχισε να προβληματίζεσαι πολύ για την εικόνα? Η πρώτη φορά που έκανα δίαιτα ήταν στο δημοτικό. Στο δημοτικό? Στο δημοτικό. Δηλαδή κάτω από τα 12. Ναι. Υπήρχε πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, αν θέλετε. Οπότε αυτό με έβαζε εμένα σε μια διαδικασία να θέλω να προσέξω. Δηλαδή, ανταγωνισμός εννοείς στο σχολείο? Ναι, στο σχολείο, στο δημοτικό. Ναι. Θυμάμαι δηλαδή, σαν τώρα το σκηνικό, που επειδή εμένα οι γονείς μου έχουν και ένα κατάστημα τύπου σούπερ μάρκετ, οπότε είχα άπλετα μπροστά όλα τα προϊόντα μπροστά. Ναι, ναι, τα ναι, που δεν πρέπει. Θυμάμαι σαν τώρα να κρατάω μια σοκολάτα και να την τρώω και να λέω, λοιπόν, φτάνει. Δημοτικό. Δημοτικό. Και να την πετάω και να λέω, από σήμερα θα ξεκινήσεις να κάνεις δίαιτα. Κυρία Κοντελέ, τι σημαίνει νευρογενής βουλημία, για να, νευρογενής για να βουλημία, είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι τώρα. Καταρχήν να πω ότι, αν και ο κύριος Παπαδημητριάδης νομίζω είναι πιο δικός στο θέμα των κριτηρίων των διατροφικών διαταραχών, απλά θα αναφέρω ότι ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για τρεις διατροφικές διαταραχές, η πλειονότητα των περιστατικών που τελικά βλέπουμε στην κλινική πράξη έχει να κάνει με άτομα τα οποία δεν πληρούν όλα τα κριτήρια, τα οποία ίσως μερικές φορές να είναι λίγο αυστηρά. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα άτομα έχουν την ανάγκη βοήθειας και υποστήριξης για να μην εξελιχθεί και σε χειρότερη κατάσταση. Ναι. Ένα άτομο με νευρογενή βουλεμία, λοιπόν, εμφανίζει επεισόδια υπερφαγίας, καταναλώνει δηλαδή πολύ μεγάλη ποσότητα τροφής σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Συνήθως αυτό γίνεται κρυφά, μπορεί να γίνεται στην κουζίνα, αλλά κρυφά από την υπόλοιπη οικογένεια, νυχτερινές ώρες κτλ. Τρως τα κλεφτά δηλαδή, στα κάπως κλεφτά, έτσι. Τα κλεφτά κάπως έτσι, ναι. Γίνεται πολύ γρήγορα, μπορεί να κλειστεί στο δωμάτιό του με μια σακούλα, ας πούμε, από γλυκά. Στη συνέχεια όμως το άτομο επιβάλλει στον εαυτό του αντισταθμιστικές συμπεριφορές, μη φυσιολογικές σαφέστατα, μπορεί να είναι η προσπάθειά του να κάνει εμετό, η χρήση διαφόρων σκευασμάτων, κυρίως καθαρτικών, διουρητικών, φαρμάκων που κάποιος μπορεί να έχει ακούσει ότι σχετίζονται με την απώλεια βάρους, ναι, ή τον υποβάλλεται και σε πολύ αυστηρή δίαιτα, εναλλακτικά με τις υπερφαγίες, ή σε πολύ αυστηρή γυμναστική. Και το τονίζω και όλα αυτά. Για αυτό, να καταναλώσεις τις θερμίδες. Και νομίζω ότι είναι πολύ συχνό αυτό με τη γυμναστική και αφορά και τους άντρες που αναφέρατε νωρίτερα. Τρώω πάρα πολύ, πηγαίνω στο γυμναστήριο πολλές ώρες. Ναι. Ξανατρώω πολύ και ξαναγυμνάζομαι πάρα πολλές ώρες. Και επειδή τη γυμναστική πια τη θεωρούμε καλή, πρέπει να γυμνάζεται ο κόσμος. Συνήθως εκεί που χάνετε το μέτρο δεν το αντιλαμβάνετε κιόλας, ούτε ο ίδιος ούτε και οι γυμναστές. Να ρωτήσω κάτι, η Αναστασία τώρα είναι σε ιδανικά κιλά, δηλαδή έτσι όπως την βλέπω. Βρίσκεται. Είναι σε ιδανικά κιλά. Έχεις περάσει από αυτά τα στάδια που μας από περιγράφει όλα η κυρία Κοντελέ? Από όλα. Δηλαδή η αντίδρασή σου ήταν ότι ήθελες να γευτείς το τυχή τροφή, αλλά μετά έπρεπε να την αποβάλεις? Ναι, γιατί γενικότερα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια διατροφική διαταραχή δεν σημαίνει ότι
κάθε μέρα, όλη μέρα έχει επεισόδια. Ναι. Προσωπικά, τουλάχιστον στη δικιά μου την περίπτωση, δεν συνέβαινε αυτό. Εγώ είχα αναπεριόδους, ας πούμε. Έκανα πολύ στερητικές δίαιτες. Πολύ στερητικές, δηλαδή μέσα στο σπίτι μου δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να έχω σοκολάτες, ό,τι έχει να κάνει με πολλά λιπαρά, με πολύ ζάχαρη. Ναι. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η στερητική διαδικασία να με έβαζε όταν πήγαινα, ας πούμε, στους γονείς μου και έβλεπα άπλετα όλα αυτά που δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να φάω. Λόγω της στέρησης δεν μπορούσα να έχω μέτρο και να πω ότι okay, αυτό σήμερα ναι. ή αύριο το άλλο. Εντάξει, είναι και πολύ μικρές αυτές οι ηλικίες. Δεν μπορείς να έχεις και τόσο αυτοκυριαρχία ακριβώς στο φαγητό και στο... Δεν μιλάμε για το δημοτικό μόνο. Μιλάμε και στο γυμνάσιο. Και γυμνάσιο και λύκειο και μέχρι πέρυσι. Δεν είναι... Κάτι μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία και με οποιαδήποτε δίαιτα. Μισό λεπτό τώρα. Κύριε Σπαδιδέα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ένας γονιός, γιατί τώρα θα τη ρωτήσω την Αναστασία, όλα αυτά συμβαίνανε σε μια ηλικία που σίγουρα ήταν και στο σπίτι με το οικογενειακό περιβάλλον. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα δει, θα διακρίνει ένας γονιός και θα πρέπει να τον κάνουν λίγο έτσι να ανησυχήσει. Και να συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι διατροφικές διαταραχές είναι βαριές παθήσεις. Mm. Βαριές ψυχιατρικές παθήσεις. Και το λέω με όλη την έννοια της λέξεως, γιατί ενώ ας πούμε μας συνταράσει το γεγονός όταν μαθαίνουμε ότι κάποιο άτομο έπαθε AIDS, παραδείγματος χάρη, το αντίστοιχο δέος δεν το παθαίνουμε όταν μαθαίνουμε ότι κάποιο άτομο πάσχει από νευρογενή ανορεξία ή βουλιμία. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γιατί η θνησιμότητα από την νευρογενή ανορεξία σήμερα είναι μεγαλύτερη από τη θνησιμότητα από AIDS. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σοβαρές παθήσεις είναι αυτές. Θα πρέπει λοιπόν η μητέρα, η οποία μόλις συνειδητοποιήσει ή μόλις υποψιαστεί ότι το παιδί της παρεκκλίνει από μια φυσιολογική διατροφική αγωγή, θα πρέπει αμέσως να ενεργοποιηθεί και είτε από δική της πρωτοβουλία να προσπαθήσει να το επαναφέρει στη σωστή διατροφή, είτε με τη βοήθεια κάποιου γιατρού, αρχικά του παθολόγου της και στη συνέχεια του ψυχιάτρου της, να προσπαθήσουν να επαναφέρουν το παιδί, ας πούμε, στη σωστή διατροφή. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Τι διακρίνει όμως μια τις κακές διατροφικές συνήθειες από την αρρώστια? Δηλαδή όλοι μπορεί να βλέπουμε τα παιδιά μας να μην τρώνε το φαγητό το μεσημέρι ή το βράδυ και μετά να τσιμπολογάνε και μετά να ανοίγουν όλη την ώρα να βρουν μια τροφή πιο δελεαστική και έτοιμη. Ναι, θα πρέπει να διακρίνουμε, ας πούμε, και την περιστασιακή ανορεξία, την οποία όλοι μας έχουμε αισθανθεί σε κάποια φάση της ζωής μας και ιδιαίτερα μετά από ένα κρυολόγημα, μετά από μια ίωση, μετά από μια εμπείρετη κατάσταση, όλοι είμαστε ανόρεκτοι για μέρες, αρκετές μέρες. Αυτό δεν έχει να κάνει με την νευρογενή ανορεξία, η οποία, όπως σας είπα, είναι μια βαριά ψυχική πάθηση και έχει ένα υπόβαθρο το οποίο χρειάζεται κατάλληλο ψυχιατρικό χειρισμό. Όταν λοιπόν η μητέρα καταλάβει ότι το παιδί της όχι για μια εβδομάδα, για 5 μέρες, για 10 μέρες είναι ανόρεκτο, δεν πλησιάζει το ψυγείο, δεν πλησιάζει την τροφή, δεν τρώει, τότε θα πρέπει να κινητοποιηθεί, γιατί αυτό δεν εμπίπτει στην περιστασιακή ανορεξία. Αυτή δηλαδή που βλέπουμε στις συνηθισμένες καταστάσεις. Πολλές φορές και η ψυχική μας διάθεση, μία συγκεκαλυμένη κατάθλιψη ή ένα επεισόδιο παροδικής κατάθλιψης που περνάει ένα νεαρό άτομο, μια έφηβη, ένας έφηβος, μπορεί αυτό να μετατραπεί σε μία παροδική ανορεξία. Αλλά πάλι πίσω από αυτή την παροδική ανορεξία βρίσκεται ένα ψυχιατρικό υπόβαθρο. Γι' αυτό λέω ότι όταν βλέπει ο γονιός και κυρίως η μητέρα, που είναι πολύ πιο κοντά στα παιδιά, όταν βλέπει να παρατείνεται αυτή η ανορεξιογόνος διάθεση του παιδιού της, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να κινητοποιηθεί, να προσπαθήσει, ας πούμε, να δει τι συμβαίνει πίσω από αυτή την κατάσταση. Και βέβαια, ο οικογενειακός γιατρός είναι αυτός ο οποίος πρώτος θα πάμε σε αυτό. Θα πάμε σε αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε μετά. Αναστασία, εσύ ζήτησες μόνη σου βοήθεια ή κάποια στιγμή σε εντόπισε η μητέρα σου ότι έχεις μια συμπεριφορά περίεργη ή όχι, σε ρώτησε, Αναστασία, τι έχει, σου συμβαίνει κάτι, πώς οδηγήθηκε στο να το αντιμετωπίσει? Δεν είχαν καταλάβει κάτι οι γονείς μου. Δεν το είχαν καταλάβει. Δεν έμενα κιόλας. Δεν μένω με τους γονείς μου. Μένω στην Αθήνα εγώ. Μόνη μου αποφάσισα με τη βοήθεια της ψυχολόγου μου, γιατί κάνω ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια. Ναι. Εκείνη το έχει εντοπίσει προφανώς ότι έχω μία διαταραχή διατροφική. Εγώ δεν μπορούσα να το παραδεχτώ ίδια στον εαυτό μου.
ώσπου κάποια στιγμή έφυγε από τα δικά μου τα χέρια, δηλαδή δεν μπορούσα να το ελέγξω πια. Και... Το ένιωθε σαν αρρώστια εσύ αυτό. Είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή δεν μπορούσες να λειτουργήσεις την καθημερινότητά σου, ότι το μυαλό σου ήταν κολλημένο στο συγκεκριμένο πράγμα μόνο. Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι κουραστικό να έχεις μια διατροφική διαταραχή. Είναι πολύ κουραστικό. Έφτανες ποτέ σε ένα σημείο να αποδέχεσαι τον εαυτό σου μέσα από όλα αυτά που έκανες? Τώρα. Μετά την θεραπεία. Γιατί τώρα είσαι με ένα πλατή χαμόγελο, ενώ σε εκείνη την περίοδο. Στα τότε χρόνια. Όχι, καθόλου. Όχι, ό,τι προσπάθεια και να έκανες, από αυτά που θεωρούσες εσύ ότι περιόριζες τον εαυτό σου. Δεν ήμουν ποτέ ευχαριστημένη. Ενώ δεν το βλέπανε οι άλλοι, δεν το έβλεπε κανένας. Ποτέ κανένας δεν το είχε καταλάβει. Ναι. Δεν φαινόταν ούτε απαραίτητα στα κιλά μου, ούτε στη διάθεσή μου, ούτε μόνο πολύ πολύ καλοί μου φίλοι, αν θέλετε. Αυτό σε ρώταγα τώρα, που τους το είχα εγώ όμως εκμυστηρευτεί. Ναι. Αλλιώς δεν θα το καταλαβαίνανε. Εντάξει. Είχα και τον τρόπο μου και το έκρυβα. Είναι πολύ εύκολο να κρυφτούν οι διατροφικές διαταραχές. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Ναι. Ειδικά είναι νευρογενής βουλιμία. Να ρωτήσω τώρα εδώ τις δύο κυρίες που είναι και μαμάδες και το μπαμπά της παρέας. Να μην αφήνουμε έξω και τους μπαμπάδες, διότι εδώ οι ρόλοι μοιράζονται πλέον. Λοιπόν, στο σπίτι η Ντένι και ο γιος σου και η κόρη σου σχετικά με αυτό το θέμα. Θεωρείς ότι θα μπορούσες να το παρακολουθήσεις? Τις διακυμάνσεις που έχει ένας έφηβος, δηλαδή έτσι κι αλλιώς οι έφηβοι τη μία μέρα γελάνε, την άλλη μέρα κλαίνε, τη μία μέρα θέλουν αυτό, την άλλη μέρα κάτι άλλο. Και αυτοί παλεύουν με τον εαυτό τους, ο οποίος αλλάζει. Είναι εύκολο, θεωρείς? Άμα είσαι κοντά στα παιδιά, μπορείς, παρατηρείς τις αλλαγές στη συμπεριφορά. Εσύ που είσαι το πολύ ωραία είναι... και μαμά και πολύ γυμνασμένη και πιστεύω πολύ. Πιστεύω ότι τα έχω βλάψει στα κιλά, προσεγμένα. Πιστεύω ότι τα έχω βλάψει τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Άθελα μου. Δηλαδή τα έχω βλάψει. Θέλω να πω ότι έχουμε βάλει και ο πατέρας τους και εγώ κάποια πρότυπα, επειδή είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να φροντίζουμε την εμφάνισή μας, να γυμναζόμαστε. Δυστυχώς όλοι πέφτουμε στην παγίδα. Γιατί όμως είναι κακό αυτό? Δεν ξέρω. Από μία άποψη. Δηλαδή βλέπεις ότι τα παιδιά λίγο αγχώνονται να πιάσουν το δικό σας. Ακριβώς. Δηλαδή, τον πύχη εκεί που τον έχετε βάλει εσείς. Είναι αλήθεια ότι μπορεί τα παιδιά να αγχώνονται. Και επειδή δυστυχώς είμαστε άνθρωποι και οι δύο και συζητάμε μέσα στο σπίτι αυτά που έλεγε. Η Αναστασία και η κυρία Κοντελέ, ότι αχ, ξέρω εγώ, πάχει, ναι, ή αδυνάτησα πολύ, ή πρέπει να πάω στο γυμναστήριο. Είμαι πτώμα, αλλά πρέπει να πάω στο γυμναστήριο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα λέμε. Ναι. Να το ομολογήσω κι αυτό. Σε περιόδους δηλαδή που μπορεί να ήταν λίγο πιο τσιμπημένα τα παιδιά, γίνανε σχόλια από μεριάς μας. Δηλαδή εσύ στην κόρη σου, ας πούμε, ή στο γιο σου έχεις πει μαζέψου λίγο ή το έχουμε το πει, μην το, το μη, έχουμε μη πει φας. Και οι δύο γονείς. Ναι. Όχι επικριτικά, αλλά το έχουμε πει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα σίγουρα κάπου επηρεάζουν το παιδί το ίδιο. Και το να έχει γονείς που να μην είναι, γιατί και οι σύγχρονοι γονείς, ας πούμε, στις δυτικές κοινωνίες. Όχι, αυτό ο ανταγωνισμός συνεχίζεται. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι μιλάμε για τα μικρά παιδιά και τα κορίτσια. Είναι και νεότεροι, αλλάζουν και τα πρότυπα, οι ηλικίες έχουν πέσει. Δηλαδή, μια μαμά δεν είναι η κλασική μάμζη που θα μπορούσε να είναι, που έβαλε τα παχάκια της, που άφησε γκρίζα τα μαλάκια της παλαιότερων εποχών ή στην επαρχία ή σε άλλες κοινωνίες, ας πούμε. Ναι. Και κάπου και η κόρη και ο γιος μπορεί και με τον πατέρα και με τη μάνα να μπουν σε έναν ανταγωνισμό. Αυτό μέσα στην οικογένεια. Όσο καλλιεργημένος ήταν ο άνθρωπος, όσο μορφωμένος, όσο καλοπροαίρετος και να μην θέλει να μπει σε ανταγωνισμό ο ίδιος με το παιδί, είναι τρόπος ζωής άθελά του να το προκαλέσει. Αν λάβουμε και υπόψη το τι γίνεται, ο κατεχισμός δηλαδή των ερεθισμάτων και των προκλήσεων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, που είναι πια. Δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ο μέσος άνθρωπος. Όχι, και επίσης δεν μπορεί να παρακολουθήσει τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά, γιατί είναι πολύ μπροστά από σένα. Έτσι. Πια και τα παιδιά, τι κάνουν και στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή, τι βλέπουν, τι ερεθίσματα έχουν. Ναι. Είσαι αφοπλιστικά ειλικρινής. Ολυμπία, εσύ παίρνεις την κόρη σου σε φωτογραφίσεις, να έχει απομυθοποιήσει λίγο εκ των έσω όλο αυτό που βλέπουμε οι υπόλοιποι. Ναι, την έχω πάρει, αλλά νομίζω δεν την ενδιαφέρε ποτέ πώς είναι ο καθένας. Ναι. Μπορεί και εγώ να σκέφτομαι λίγο πιο καλλιτεχνικά. Δεν με ενδιαφέρε και τόσο η εικόνα να μοιάζω σε κάποιο πρότυπο. Ναι. Έλεγα πάντα να είμαι εγώ καλά. Πώς το πέρασες αυτό στο παιδί σου? Το έλεγα πάντα. Δεν τις έκανα ποτέ παρατηρήσεις. Έλεγα να είσαι καλά, να νιώθεις καλά.
Βεβαίως υπήρχαν, επειδή και στο σχολείο γίνονται πάντα συγκρίσεις. Θυμάμαι στο δημοτικό είχε έρθει μία φορά και έκλαιγε γιατί μία φίλη της είπε ότι δεν είσαι λαμπερή και αδύνατη. Καλή, που είναι πάντα αδύνατη. Αλλά το λαμπερή. Να το καταθέσω κι εγώ αυτό. Ναι, να είσαι λαμπερή. Ναι. Θέλω... Τι σημαίνει τώρα λαμπερό στο γυμνάσιο, μισό λεπτό, Ντένι, ναι, η Κατερίνα να μας πει μισό. Είναι ότι, ναι, ότι η διαφοροποίηση, δηλαδή θέλω να πω ότι και εμείς στο σπίτι δεν έχουμε καμία, δεν είχαμε ποτέ κάποια υστερία επί του θέματος. Όχι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι, θέλω να πω, αλλά και τα παραμικρά αυτά, οι παραμικρές αυτές υποχρεώσεις μπορεί άθελά μας να επηρεάσουν. Αυτά που μπορεί να λέει κανείς για τον εαυτό. Δηλαδή μια ζωή, ας πούμε, συμβουλές μας στα παιδιά, γι' αυτό λέω το έμεσο πώς μπορεί να επιδράσει. Οι συμβουλές μας στα παιδιά ήταν, γιατί αυτό πράττουμε και στο σπίτι, δεν υπάρχει υστερία ούτε γύρω από το θέμα της γυμναστικής ούτε από το θέμα της διατροφής. Αλλά είναι τρόπο ζωής. Ούτε εγώ είμαι η μάνα που δεν τρώει την πατάτα, την τηγανητή, τη σοκολατίτσα, είμαι με την ντομάτα και το ψητό. Και το μαρούλι. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να πω ότι ένα παιδί μπορεί να επηρεαστεί. Σωστά το λες. Και από το παραμικρό. Κατερίνα, τι σημαίνει λαμπερό για την ηλικία σου δηλαδή τώρα, τι είναι το λαμπερό που μας περιγράφει εδώ η Ολυμπία? Και ως προς το γυμνάσιο, πιστεύω πως. Δεν είναι, δηλαδή, δεν πρέπει, δεν το παίρνουν καλά και οι άλλοι άμα είσαι υπέρβαρος, δηλαδή δεν σε αντιμετωπίζουν δεν το σε ίδιο. Δεν σε ενσωματώνουν στις ομάδες, δεν σε αντιμετωπίζουν το ίδιο άμα είσαι υπέρβαρος, δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το... Αλλά γενικά άμα έχεις κάποια παραπάνω κιλά ή κάποια αλυτερότητα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν σε αποδέχονται οι άλλοι για κάποιο λόγο. Άρα υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει να πληρούν και τα παιδιά, καλά και μεγάλοι, αλλά λέω από αυτή την ηλικία. Ναι, ότι γίνεσαι, άμα είσαι ωραίος και αδύνατος και... Το αδύνατος είναι συνυφασμένο με το ωραίος, ναι. Ναι, γιατί αν έχεις και ωραίο σώμα, είσαι και πιο, δηλαδή νιώθεις και εσύ ωραίος, άμα έχεις και ωραίο σώμα. Ναι. Εγώ προσωπικά, από παλιά, ας πούμε, δεν είχα περιτά όταν κιλά. Όταν ήσουν μικρή, ας πούμε. Ναι, δεν είχα περιτά κιλά. Ναι. Και ένιωθα πως μ' άρεσε, δηλαδή, που δεν είχα περιτά κιλά. Και πιστεύω πως και τα περισσότερα παιδιά αρέσει αυτό. Τα παιδιά που έχουν περισσότερα κιλά, ας πούμε, στην τάξη σου και στο σχολείο σου, τα βλέπεις ορίζονται. Νομίζω νιώθουν άσχημα. Δεν ξέρω πως νιώθουν αυτά τα παιδιά, αλλά πιστεύω νιώθουν άσχημα, λογικά, με τον εαυτό τους. Ναι. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που μπορεί να τους αρέσει η εικόνα τους και να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Δηλαδή να ξέρουν πως δεν είναι μόνο ότι βλέπει ο άλλος, ότι έχουν κάποια άλλα χαρίσματα που δεν είναι μόνο τα κιλά. Δηλαδή δεν σε κάνουν τα κιλά έναν καλό άνθρωπο. Και μπορεί αυτό να το εκτιμούν και ευελπιστώ να το εκτιμούν και οι άλλοι σε σένα και γενικά. Ναι. Κύριε Παπαδημητρίου, Δημήτρη, ακούμε τώρα και καταγράφουμε όλα αυτά, τα οποία τα ζούμε βέβαια και εμείς στη δική μας ηλικία και μέσα από τα παιδιά μας, το πόσο σημαντικό και το πόσο ρόλο παίζουν τα πρότυπα και πόσο σύγχρονος τρόπος ζωής όλα αυτά που μέσα στην καθημερινότητά μας είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Όμως, επειδή πρωτήτερα στάθηκες και στο κομμάτι της κληρονομικότητας, για πάμε λίγο σε αυτό, λίγο στο πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος με μια κληρονομικότητα που τον συνοδεύει και θα του δημιουργήσει θέματα να το, έτσι, να το αντιμετωπίσει. Είπε ο κ. Σπαδιδέας πριν κάτι που είναι πάρα πολύ σωστό. Παπαδημητριάδη, συγγνώμη, αν έχω κάνει λάθος, μου λέει πολύ σωστά. Είναι η μικρασιατική καταγωγή μου, ξέρεις, μου την τρώνε. Συγγνώμη, Παπαδημητριάδη. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι πραγματικά μια ψυχιατρική νόσος. Το ξέρω ότι ακούγεται πολύ βαρύ, αλλά είναι γεγονός ότι είναι μια ψυχιατρική νόσος. Είναι ψυχιατρικό νόσημα και είναι ευρωγενής, ύψος, πιο σωστά κατά τη γνώμη τη δική μας των ψυχιάτρων, ψυχογενής ανορεξία και η ψυχογενής βουλιμία και η ψωδιακή υπερφαγία, αλλά και η δυσμορφοφοβική διαταραχή, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα να τη συζητήσουμε, αν θέλετε, λιγάκι μετά. Υπάρχει κληρονομικότητα, υπάρχει βιολογικός παράγοντας. Ξέρουμε ότι το 40% των περιστατικών εκδηλώνεται στην εφηβική ηλικία. Ανιχνεύεται αυτό ιατρικά? Βεβαίως και ανιχνεύεται, γιατί εμείς έχουμε τα διαγνωστικά μας κριτήρια και μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά και οι γονείς μπορούν να το καταλάβουν με δύο πάρα πολύ απλούς τρόπους. Ένα παιδί που κοιτάζεται σε όποια επιφάνεια γυαλίζει για να δει πώς μοιάζει, είτε αυτό είναι καθρέφτης είτε όχι απαραίτητο ο καθρέφτης, και ανεβαίνει πολύ συχνά στη ζυγαριά, που φοράει ρούχα που κάτι πάει να κρύψει με τα ρούχα αυτά, φαρδιά ρούχα, μαύρα ρούχα ή λευκά ρούχα αντίστοιχα, πρέπει να βάζει τον γονιό σε σκέψεις. Ένα παιδί που επίσης, όπως είπε πολύ σωστά ο συναδελφός μου, ενδεχομένως αποφεύγει τη διατροφή του στο σπίτι. Όλα αυτά που να βάζουν τον γονιό σε σκέψεις.
Εμείς οι ειδικοί της ψυχικής υγείας που θα αναλάβουμε αυτά τα περιστατικά, θα φροντίσουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να αποκαταστήσουμε σιγά σιγά τη διατροφή, γιατί πρέπει να προλάβουμε μη αναστρέψιμα φαινόμενα που θα ακολουθήσουν μετά, όπως είναι μια διαταραχή στον υποφυσιακό και υποθαλαμικό άξονα, δηλαδή μια διαταραχή της ορίμανσης της κοπέλας ή του αγοριού, της ορίμανσης εννοώ των χαρακτηριστικών του φύλου ακόμα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Καθώς επίσης μια διαταραχή στο ίδιο το σώμα, η οποία μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή σε βάθος του χρόνου, και μετά βεβαίως θα αποκαταστήσουμε την ψυχική υγεία. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο που σκέφτεται κανείς για το σώμα του, για την εικόνα του, για το βάρος, για το φαγητό. Με την ευκαιρία της κουβέντας όμως θέλω να πω για τα αγόρια ειδικά κάτι, το οποίο μπορεί να διαφύγει εύκολα, ξέρετε, από μια συζήτηση που αφορά στις διαταραχές διατροφής, διότι αναπόφευκτα επικεντρώνεται πολύ στις κοπέλες. Θέλω να πω ότι είναι εξίσου μεμπτό και εξίσου επιζήμιο και στο βάθος του χρόνου επικίνδυνο το να δημιουργούν και τα αγόρια πρότυπα πάρα πολύ μειώδη. Για να τα φτάσουν πρέπει να πάρουν πρωτεΐνες, σκόνες, ανεξέλεγκτες. Ο ΕΟΦ, ξέρετε, όταν γράφουν τα σκευάσματα αυτά, γνωστοποίηση στον ΕΟΦ. Δεν σημαίνει ότι ο ΕΟΦ τα έχει βάλει κάτω στο χημείο του κράτους και τα έψαξε. Ναι. Απλώς έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ. Δηλαδή, ο ΕΟΦ γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στην αγορά. Δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο. Υπάρχουν άπειρες πρωτεΐνες, ανεξέλεγκτες, που κυκλοφορούν στην αγορά, στη γυμναστήρια. Δεν κυκλοφορούν χωρίς έγκριση. Δεν είναι φάρμακα. Είναι υποχρεωμένος να εγκρίνει μόνο φάρμακα. Αυτά θεωρούνται συμπληρώματα διατροφής και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΕΟΦ. Και παρόλα αυτά, κάτω από ποια παρακολούθηση μπορεί κάποιος να τα βρει και να τα αγοράσει ελεύθερα? Υπάρχουν καταστήματα, λοιπόν. Εάν κάνουν με τη χρήση ή την υπερβολική χρήση δημιουργούν προβλήματα. Σε αυτά δεν υπάρχει έλεγχος. Στα συμπληρώματα διατροφής δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχουν καταστήματα στο οποίο κυκλοφορούν και σπαντιδέα, υπάρχουν τα ίδια τα γυμναστήρια τα οποία τα πουλάνε. Βεβαίως, παντού. Και επίσης υπάρχουν, και μην το ξεχνάμε, τα στεροειδή ανδρογόνα, τα οποία κανείς χρησιμοποιεί με ενέσιμο τρόπο και όσο αν αυτό σοκάρει, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ διαδεδομένη η χρήση των στεροειδών, άκρως εθιστική. Γιατί πραγματικά δημιουργεί φαινόμενα ανοχής, δηλαδή θέλει μεγαλύτερες δόσεις την πορεία για να συντηρηθεί το αποτέλεσμα. Ναι. Και κανείς βλέποντας το σώμα του να αλλάζει, μιλάω για τους άρηνες, θέλει να διατηρήσει αυτή την αλλαγή που έχει. Και τι επιπτώσεις επιφέρουν? Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τι μπορεί να αλλοιώσει τα αγγεία, αθυρωματικά νοσήματα, αθυρωματική νόσο. Μπορεί να επιφέρει ακόμα διαταραχές στο ύπαρ, στη λειτουργία του ύπατος. Μπορεί να κάνει τοξικά φαινόμενα σε μια μεγάλη δόση, σε μια λάθος στιγμή του οργανισμού. Ναι. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και ίσως είναι και ακατάλληλη εκπομπή για να τα πούμε. Όχι, αλλά ήταν μια ωραία παρένθεση το κομμάτι και των αγοριών, γιατί εγώ προσπαθώ να το βάλω λίγο στη συζήτηση από την αρχή, ότι ίσως να μην αφορά μόνο τα κορίτσια, αλλά να υπάρχει και στα αγόρια αυτό το άγχος και αυτή το κυνήγι της εικόνας. Ξέρετε γιατί? Έχω πάντα μια διάθεση να τα λέω αυτά τα πράγματα και ίσως γίνομαι δυσάρεστος, αλλά όταν μου δίνεται ευκαιρία το κάνω. Είμαστε μια χώρα με αθλητικό παρελθόν, ένδοξο, ιστορικό, αλλά και μια χώρα με παρελθόν βουτυγμένο στα αναβολικά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μην κάνουμε ότι το ξεχνάμε. Έχουν περάσει λίγα χρόνια, ξέρετε, από τότε που πολλοί αθλητές μας βρέθηκαν με χρήση αναβολικών. Αυτά είναι κακά πρότυπα και επειδή συζητάμε τα πρότυπα σήμερα, οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν ότι υπάρχει και αυτό το φαινόμενο και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, στο κομμάτι του αθλητισμού και της διατροφής θα επανέλθουμε, γιατί η κυρία Κοντελέ, εκτός από διατροφολόγος και διαιτολόγος, έχει υπάρξει και πρωταθλήτρια στην ενόργανη γυμναστική και η ενόργανη γυμναστική είναι ειδικά ένα άθλημα το οποίο νομίζω συνδέεται πολύ με τη ζυγαριά και το πόσο ακριβώς ρόλο παίζει και το γραμμάριο. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε που δεν έχουμε προλάβει να τα ρίξουμε στο τραπέζι. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία. Γιατί είναι Μόρις, yes, σου πάει. Όλη η Ελλάδα για το Μίκη. Καλιμάρμαρο, Δευτέρα 19 Ιουνίου. Χίλιοι χοροδοί, συμφωνική μαντολινάτα, κορυφαίοι τραγουδιστές και ηθοποιοί συμμετέχουν στο μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός των τελευταίων ετών. Όλη η Ελλάδα για το Μίκη. Καλιμάρμαρο, Δευτέρα 19 Ιουνίου. The Show. Η ζωή της Edith Piaf στην καλύτερη παράσταση που έγινε ποτέ για το θρυλικό σπουργίτι της Γαλλίας.
με την Ανκαρέ. Την ωραιότερη φωνή που τραγούδησε Πιαφ τα τελευταία 50 χρόνια. Ένα οπτικό ακουστικό θέαμα σε επιλεγμένα θέατρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Πιαφ. The Show. Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αρχείων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού, η Γενική Γραμματεία Ισότητας, η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, η Τράπεζα της Ελλάδας και η ΕΡΤ διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες, διαδρομές της γυναικείας προσωπικότητας μέσα από τις αρχιακές πηγές, ομιλίες, έκθεση αρχιακού υλικού και προβολή ταινίας παραγωγής ΕΡΤ». Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Δάφνης 61, Ψυχικό, Αθήνα. Υπάρχουν φορές που φουσκώνουμε σαν μπαλόνι. Τι θέλει να μας πει το σώμα μας όταν η κοιλιά μας γεμίζει αέρα? Πολύ δυσάρεστη αίσθηση και ειδικά όταν δεν μπορείς να βρεις τι το προκαλεί. Mm-hmm. Υπάρχουν λύσεις όμως για το ενοχλητικό φούσκωμα. Τι συστήνουν σήμερα οι ειδικοί? Η ζωή μου, η υγεία μου. Αύριο στις 5.30 το απόγευμα στην Ερτένα. Εμείς όλοι όσοι είμαστε συνεταιρισμοί, είμαστε εργαζόμενοι και εργοδότες ταυτόχρονα. Βγάζεις τα προς το ΖΙΝ, δεν πας για πλουτισμό. Τι ΕΣΕΚ είναι εγχείρημα όλης της περιοχής, δεν είναι εγχείρημα μεμονωμένων 350 ανθρώπων. Δεν είναι η ασπιρίνη, είναι το φάρμακο. Οι αλληλέγγυες επιχειρήσεις αντέξαν στην κρίση περισσότερο από τις άλλες. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. ΕΡΤ Report. Τα συνεργατικά. Τρίτη 13 Ιουνίου στις 10 και 4 το βράδυ στην ΕΡΤ 1. 20 χρόνια. Δημήτρης Πάσης. Τεχνόπολη. Δευτέρα 26 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία με τραγούδια μεγάλων δημιουργών. Μαζί τους στη σκηνή Ασλανίδου, Ζουγανέλης, Κατσιγιάννης, Κότσιρας, Μαχαιρίτσας, Μικρούτσικος, Νικολόπουλος, Δαλάς, Πασχαλίδης. 20 χρόνια. Δημήτρης Μπάσης. Μια συναυλιακή γιορτή με τραγούδια γεμάτα συνέστημα. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr. Καλησπέρα σας, αν ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Σήμερα ολοκληρώνουμε το τρίπτυχο της θεματικής εβδομάδας στα σχολεία με τη σημερινή συζήτηση να έχει θέμα τη διατροφή και τις διατροφικές διαταραχές. Έχουμε ξεκινήσει με τους πολύ καλούς και εκλεκτούς καλεσμένους εδώ να συζητάμε για τα θέματα της διατροφικής διαταραχής, για τις ασθένειες, τις αρρώστιες όπως είναι η βουλιμία, η νευρική ανορεξία, η παχυσαρκία. Μιλάμε για τα πρότυπα, μιλάμε από πού επηρεαζόμαστε, αν αφορά σε κορίτσια και αγόρια, που τελικά και τα αγόρια δεν μένουν έξω από αυτό το κυνήγι της εικόνας. Πόσο και εμείς οι γονείς επηρεάζουμε τα παιδιά μας με τις συνήθειές μας, με τον τρόπο ζωής μας. Και τώρα, επανερχόμενοι εδώ στους καλεσμένους, η κυρία Ντένη Βαχλιώτη, που είναι γνωστή ενδυματολόγος έτσι και ασχολείται και μας δίνει τη δουλειά της μέσα από πολύ ωραίες παραστάσεις στο θέατρο, έχει κάτσει και έχει κάνει μια προετοιμασία και θα μας δείξει πώς άλλαξε το γυναικείο πρότυπο ανά δεκαετίες και για να προλάβουμε το πιο από τη δεκαετία του 50, Ντένι μου, αν θέλεις, έτσι. Ναι, ναι. Έχει φέρει λοιπόν φωτογραφίες, θα μας βοηθήσει και ο σκηνοθέτης ο Δημήτρης Μητσιώνης από πάνω, να μας δείξει τη δεκαετία λοιπόν του 50. Εποχή Μέριλιν είναι τώρα περίπου, ναι, ναι, αυτό, ακριβώς, Ντένι. Ακριβώς. Να την, τώρα τη βλέπουμε εδώ και με το γνωστό φόρεμα. Ναι. Τι έχουμε εδώ λοιπόν, εδώ λέει The Curves. Ναι. Λοιπόν, επανερχόμαστε μετά τη δεκαετία του 40 και τον πόλεμο, mm-hmm, το δεύτερο παγκόσμιο, όπου οι γυναίκες έπρεπε να βγουν στην εργασία, ναι, και επικρατούσε έτσι, έπρεπε το σωματότυπος, ας πούμε, να είναι ο υγιής, να αποπνέει μια υγεία, ναι, αλλά όχι καμπύλες. Οι καμπύλες δεν ήταν τότε, ήταν το πιο αντρικό, με τις βάτες. Έπρεπε να αποπνέει δύναμη. 40 με 50 αυτό. 40, έτσι, 40 με 50. Στο τέλος όμως, στο τέλος του πολέμου, στο τέλος του πολέμου, επανερχόμεθα και η θέση της γυναίκας λίγο πάλι, ας πούμε, αλλάζει από εκεί που είχε βγει στην εργασία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Γιατί λείπαν οι άνδρες στον πόλεμο, έτσι. Γιατί, έτσι, ναι, λείπαν οι γυναίκες στα εργοστάσια. Η γυναίκα έπρεπε εξ ανάγκης δηλαδή να βγει να εργαστεί και να βοηθήσει, να συμπαρασταθεί ως στρατιώτη. Ναι, ακριβώς. Ναι.
επανέρχεται και η θέση της γυναίκας, ναι, κάπου αρχίζει και επανέρχεται στο σπίτι, γίνεται η γυναίκα πάλι το μπιμπελό, δίνεται έμφαση στην ομορφιά, στη θηλυκότητα, στο ρόλο της ως μητέρα και ως σύζυγος. Ναι. Οπότε το γυναικείο σώμα, ο γυναικείος σωματότυπος αποκτά τις καμπύλες. Τις καμπύλες. Υπάρχουν και σουτιέν ειδικά μητερά κιόλας για να τονίσουν τις καμπύλες. Μετά τα είδαμε να τα φοράει η Μαντόνα από τον Γκοτιέ. Η Μαντόνα από τον Γκοτιέ, ακριβώς το 80 εκεί. Που πάμε στο 60, πάμε στην επόμενη δεκαετία. Να βοηθάμε και την Ντέμι να προχωράει την κουβέντα. Στην επόμενη δεκαετία, το 60, γίνεται η επανάσταση καταρχήν, η μεγάλη επανάσταση στα ήθη και στα έθιμα. Κοινωνικά κινήματα, αντιρατσιστικά κινήματα, το φεμινιστικό κίνημα. Εδώ είναι που είναι γυναίκες, η μεγάλη αλλαγή. Η μεγάλη αλλαγή που αλλάζει πια, είναι σταθμός, περίοδος σταθμός, εγώ πιστεύω, το 60. Και εδώ βλέπουμε στα πρότυπα πάνι καμπύλες. Είναι λίγο... Πάνι καμπύλες, γιατί πλέον η γυναίκα διεκδικεί το δικαίωμά της και στην ελευθερία της σεξουαλικότητάς της, στην ελευθερία του να εκφράζει τις απόψεις της. Και λοιπά. Είναι η γενιά sex, drugs, rock and roll, όλο αυτό. Η μουσική σκηνή, Woodstock, όλη αυτή η κατάσταση. Πρωτοστατούν όλα αυτά. Η Twiggy είναι στη φωτογραφία στο 60. Είναι στη φωτογραφία. Jane Birkin, Twiggy, αυτά είναι τα πρότυπα. Οστεωμένα κορμιά, καχυπτικά. Ναι. Επίσης οι γραμμές των ρούχων, ενώ το 50 έχουμε τον Dior που σφίγγει τη μέση και τονίζει τις καμπύλες. Έχουμε σχεδιαστές το 60. Έρχεται το μίνι και ίσιες γραμμές επίσης στα ρούχα. Όπως και εδώ στο 70 που έχουμε τη Φάρα Φόσετ. Όλοι αυτοί. Που εδώ 70... αρχίζω και θυμάμαι τον εαυτό μου. Λοιπόν, μετά το καχεκτικό πρότυπο του 60, που είχε πραγματικά πολύ κακά αποτελέσματα και στην υγεία των ανθρώπων, γιατί πάρα πολλά κορίτσια και αγόρια και από τα ναρκωτικά και από τον τρόπο αυτό ζωής νοσηλεύτηκαν με ασθένειες διάφορες αυτές που συζητούμε. Υπάρχει μία στροφή προς την υγεία. Τη γυμναστική, το γυναικείο πρότυπο παραμένει λεπτό. Βλέπουμε εδώ πιο ανοιχτές πλάτες όμως. Είναι η Jane Fonda. Α, είναι η εποχή της aerobic. Μπράβο. Είναι η εποχή της aerobic. Είναι Faye Dunaway. Είναι αυτά, Farrah Fawcett. Είναι αυτά τα πρότυπα της εποχής. Οι γυναίκες που είναι με λεπτά ψηλά πόδια, λεπτές αλλά γυμνασμένες. Δηλαδή έχουμε μια στροφή προς την υγιεινή διατροφή. Το γιόγκα αρχίζουν όλα αυτά, aerobics. Στο 80 μετά πώς μεταβάλλεται η εικόνα. Αρχίζουν και γυμνάζονται πια το 70, γιατί πρέπει να πούμε και για τους άντρες ότι μέχρι πριν τα σώματά τους ήταν φυσιολογικά άντρικα. Ναι. Δηλαδή το φυσιολογικά γυμνασμένο ή μη αντρικό σώμα, με τις τρίχες του, με το τέτοιο του. Δεν ήταν, θέλω να πω, καλά ήταν φυσιολογικός άντρας, ήταν ο Ρότζερ Μουρ. Ήταν, δεν ξέρω άλλα τα πρότυπα. Χάσαμε. Ναι. Λοιπόν. Αλλά από το 70 μπαίνουμε εδώ, σε αυτήν την τρέλα. Αυτή είναι η Elle McPherson και μακριά δεν βλέπω. Λοιπόν, γιατί αν είναι η Elle McPherson, μας κατέστρεψε. Το 80 έχουμε δύο είδη προτύπων. Έχουμε τις πολύ ισχυρές γυναίκες, δηλαδή η γυναίκα πια μπαίνει στο γραφείο ισχυρή και δυναμική σαν τον άντρα. Έχουμε δηλαδή βάτες, και κάποια γυναικεία πρότυπα. Δυναστεία, Τζον Κόλινς. Και πιο ίσχυρες γραμμές στο ρούχο. Έχουμε δηλαδή και γυναίκες που είναι σχεδόν μη θηλυκές, όπως είναι η Glenn Close, η Meryl Streep, δηλαδή έχουμε κάποια τέτοια στην αρχή, η Joan Collins, που κάποιες από αυτές μπορεί σε κάποιους ρόλους τους ζεις αυτό, να μην έχουν καν θηλυκότητα. Σωστά. Γιατί πρέπει να συναγωνιστούν τον άντρα ίσο προς ίσο στις αρχές της δεκαετίας. Προς το τέλος της δεκαετίας έχουμε τα super models. Αυτό που βλέπαμε πριν, ακριβώς, η Elle McPherson που βλέπαμε στην προηγούμενη φωτογραφία. Cindy Crawford, Naomi Campbell, όλα αυτά η χρυσή εποχή των super models. Και άντε τώρα εδώ 80. Να πιάσεις Αναστασία μου και να μπει στη λογική ότι πρέπει να γίνεις Elle McPherson. Ακριβώς. Μα αυτή την έβγαλε η φύση έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να το. Ξεφεύγει από την πραγματικότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι το φοβερό. Μετά τα 90s, επειδή ακριβώς είχαμε όλο αυτό το ξέσπασμα της ισχυρής γυναίκας στο 80. Ναι. Έχουμε την εξής περίεργη στροφή. Έχουμε το heroin chic look, όπως είναι η Kate Moss, που την αντιπροσωπεύει η Kate Moss, και είναι οι γυναίκες λίγο πιο έθραυστες, που να μην τρομάζουν τους άντρες. Α, τρόμαξαν οι άντρες. Μπορεί, για να, ναι, πριν φύγουν, πάμε να τα μαζέψουμε λίγο. Είναι πιο έθραυστο, το πιο φυσικό, το πιο κοριτσίστικο πρότυπο. Είναι βέβαια και η μουσική σκηνή. Είναι γενικά όλη αυτή η δεκαετία που έχουμε και ένα νέο punk, ας πούμε, εδώ και λοιπά στα 90s.
Πάλι όμως πιο λιγότερο θηλυκό, έτσι. Δηλαδή και η τμός δεν ήταν. Αυτό λέμε, είναι λίγο το πιο το καχεκτικό πάλι του 60 κάπως επανέρχεται. Και μπαίνοντας στην χιλιετία. Και μπαίνοντας στην χιλιετία. Το 2000 έχουμε πια αρχίζει η γυναίκα να συνδυάζει τα πάντα, ας πούμε. Δηλαδή και κομψότητα και δυναμισμό και θηλυκότητα και γυμναστική. Και αεροβική και σωστή διατροφή και όλο αυτό. Δηλαδή προσπαθεί πλέον να ανταποκριθεί σε όλους τους ρόλους. Αυτή δεν είναι γυναίκα, είναι βιονική γυναίκα. Είναι βιονική γυναίκα. Και από το, και το, προς το, από το 2010 και μετά αρχίζουν και επανέρχονται οι καμπύλες. Ναι. Οι καμπύλες, δηλαδή έχουμε πρότυπα λατινοαμερικάνικα πια, άλλων φυλών όπως έλεγες Μάριον πριν. Η Μπιονσέ, ούτε και αυτά μπορεί να τα πιάσει. Τζένιφερ Λόπες. Και πάρα πολλά άλλα πρότυπα, δηλαδή. Έχουμε να πούμε ότι πια πολύ προσφάτως. Δεν δηλαδή θα παρεξηγηθεί τώρα η Τζένιφερ Λόπες, δεν θα μας ακούει, δεν θα μας βλέπει, αλλά η Ολυμπία και εγώ που την έχουμε συναντήσει σε φεστιβάλ κινηματογράφου και μάλιστα στην αρχή της καριέρας της, είναι ένα πανέμορφο πλάσμα. Πραγματικά το λέω στο πρόσωπο. Το σώμα όμως, εάν το δεις ολόκληρο και όχι μεμονωμένα, είναι φοβερά γυμνασμένη, αλλά πραγματικά θα έλεγες ότι το σημείο το λαγκιτάρα που λένε, θα το έλεγες ελάττωμα. Δεν είναι αυτό που βλέπεις, δεν είναι αυτό που βγαίνει προς όπως τα έξω. Όπως οι Kardashians, άλλο καταπληκτικό. Καλά, αυτό πια ξεφέρει. Δηλαδή αυτό είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Και θέλω να πω εδώ ότι τώρα πολύ πρόσφατα έχουμε και ο Νεοϊορκέζος, ο σχεδιαστής, ο Michael Kors, έφερε την Ashley Graham, λάνσαρε την Ashley Graham, που άμα την δείτε είναι πραγματικά παχιά, μοντέλο παχύ, κανονικό, που φωτογραφίζεται πλέον κανονικά. Φωτογραφίστηκε στο Sports Illustrated το περιοδικό με μαγιό. Τώρα λανσάρει και δική της φίρμα, δικό της brand με μαγιό. Και αυτό είναι μια μεταστροφή αυτή σε κάτι άλλο. Είναι μια μεταστροφή πλέον σε κάτι άλλο. Όπου τονίζουμε τις καμπύλες. Επίσης το περιοδικό Vogue έκανε αυτό το plus LC, plus large size equal, δηλαδή plus LC campaign, για να διεκδικήσει την ισότητα. Παρόλα αυτά, γυναικών και των υπέρβαρων, των έξτρα. Αυτές είναι κάποιες κινήσεις, αλλά Ολυμπία νομίζω ότι γενικά η τάση ήταν τα νούμερα να μικραίνουν. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά large έγινε medium, το medium έγινε small και πήγαμε στο extra small. Γιατί και εγώ άρχισα να μπερδεύομαι με τη νούμεροφορά. Αυτό πάλι. Ναι. Υπάρχει όμως αυτή η τάση Ολυμπία και στη μόδα συνολικότερα και αλλάζει και η λογική. Ακούμε και διαβάζουμε ότι ας πούμε στη Γαλλία απαγορεύονται τα πολύ αδύνατα μοντέλα πια και τους μετράνε και την μυϊκή μάζα, πώς ακριβώς, δεν ξέρω, το λίπος, πώς γίνεται. Ναι, γιατί εγώ νομίζω έχει να κάνει με το τι μοντέλο θέλουν να παρουσιάσουν και να προωθήσουν. Εγώ νομίζω πρώτη φορά... Δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια να προωθούν τόσο πολύ μοντέλα που είναι πιο παχιά. Πιο γεμάτες. Πιο γεμάτα. Πιο γεμάτα σώματα. Που μας θυμίζουν Μποτιτσέλη η κατάσταση. Ναι. Μποτιτσέλη, λοιπόν, τόσο πολύ. Γιατί τέτοιο, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία από πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ρούχα, make-up, οτιδήποτε. Δηλαδή εγκαταλείπεται σιγά σιγά το κομμάτι αυτό του αδύνατου. Του πολύ αδύνατου. Δεν νομίζω. Όλα κάνουν τον κύκλο όλα τους. Κάποια τον στιγμή κύκλο θα έρθει πάλι το πολύ αδύνατο. Ναι. Αναστασία, πόσο σε επηρέαζαν εσένα όλα αυτά? Δηλαδή παρακολουθούσες έτσι... Είχες κάποιο πρότυπο συγκεκριμένο που ήθελες να μοιάσεις, που... Όχι κάτι συγκεκριμένο ιδιαίτερα, γιατί γενικότερα όλος ο μεγάλος δώρος με τα social media έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, θεωρώ τον εαυτό μου λίγο πιο όριμο πλέον στο να κάθομαι να συγκρίνομαι. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο νέα άτομα, πιο μικρά, όσα είναι ακόμα στο σχολείο, όπως έχουμε εδώ, σίγουρα επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτό που βλέπουν, γιατί όλες θέλουν να γίνουν έτσι. Μπαίνεις στο Instagram, για παράδειγμα, και βλέπεις φωτογραφίες του καθενός στην παραλία, στο μπάνιο, με το μαγιό του, με το καινούριο του παντελόνι και λες, κι εγώ. Γιατί είναι πιο κοντά σε σένα πλέον. Δεν είναι η Τζένιφερ Λόπες που ξέρεις ότι είναι τραγουδίστρια. Είναι μια κοπέλα που απλά έχει περισσότερους followers από ό,τι τώρα μου φέρνει στο μυαλό, τις τελευταίες μέρες έχει γίνει και hashtag νομίζω η ιστορία αυτό με το body shaming, με την ιστορία ενός κυρίου που έκανε κάποια πολύ αρνητικά σχόλια και να τα
ταπείνωσε ουσιαστικά κάποιες κυρίες, κάποιες κοπέλες που ήταν στην παραλία. Διότι. Νεαγόρος, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η ταυτότητά του, που εν πάση περιπτώσει. Ναι, για τις Ελληνίδες. Ναι. Με μαγιό, και είπε ότι είναι ντροπή να βγαίνετε έξω περιφέροντας τα σώματά σας που θυμίζουν ζελέ και οι κοιλιές δεν είναι με six pack. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κύριε Παπαδημητριάδη. Ναι, πραγματικά έχουμε. Φοβάμαι ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν θα εκλείψει σύντομα. Ξέρετε, ζούμε σε αυτή την ψηφιακή πραγματικότητα πλέον όλοι. Και αυτή η σύγκριση του ενός με τον άλλον είναι αναπόφευκτη πλέον. Και νομίζω ότι θα μας ακολουθήσει για το υπόλοιπο. Ήρθε για να μείνει αυτό. Ναι, αλλά αυτό, αυτό το σχόλιο ήταν σαν να γράφει κάποιος που τον προσέβαλε η παρουσία των γυναικών στην παραλία. Ναι. Δηλαδή, σαν να τον προσέβαλε την όρασή του, τα μάτια του, ας πούμε. Αυτό που έβλεπε. Αυτό δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι είναι. Την εξέφραζε δημόσια όμως, γιατί δεν αυτά, όταν γράφεις ένα τέτοιο σχόλιο, ας πούμε, στο Facebook, είναι δημόσιο το σχόλιο δηλαδή αυτό. Δηλαδή να μην κυκλοφορούμε, να μην βγαίνουμε από το σπίτι, επειδή ο καθένας μπορεί να πει μια άποψη. Όμως, να μην υποκύψει κανείς σε αυτά όλα, στις γνώμες, στις προσωπικές του καθενός, ούτε ακόμα και στην ίδια τη μόδα. Εκεί είναι όλος ο αγώνας. Ναι, να μην υποκύψει κανείς τόσο πολύ. Να αισθάνεται καλά ο ίδιος με τον εαυτό του, όσο μπορεί. Και στα πλαίσια υγείας, δηλαδή. Ούτε η παχυσαρκία είναι καλό πράγμα, ούτε η τρομερή αδυναμία είναι καλό πράγμα. Δηλαδή, χωρίς αυτό να βρει ο καθένας το μέτρο για τον ίδιον. Ακολουθώντας το βαθμό που επιθυμεί. Νιώθει καλά. Νιώθει καλά. Ένα εύκολο σχόλιο που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ειδικοί σε αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο νομίζω και ο πολλής κόσμος το καταλαβαίνει εύκολα. Υπάρχει η προσωπική ανασφάλεια ενός ανθρώπου, ο οποίος από τη δική του ανασφάλεια για τον εαυτό του στην πραγματικότητα γίνεται κριτής των άλλων. Και όταν κανείς γίνεται τόσο αυστηρός κριτής, συνήθως ο ίδιος είναι πιο ανασφαλής. Γι' αυτό να μην έχετε καμία αμφιβολία. Επομένως, νομίζω ότι όσοι μας ακούν και μας βλέπουν θα πρέπει να έχουν κατά νου πάντα ότι όταν γίνονται οι ίδιοι αντικείμενο κριτικής, στην πραγματικότητα δυστυχώς γίνονται τροφή στην ανασφάλεια του ανθρώπου που κάνει την κρίση και δεν θα πρέπει να τους επηρεάζει ποτέ. Κανείς πρέπει να χρησιμοποιήσει δικά του αξιακά κριτήρια για να μπορέσει να σταθεί και να αυτοεκτιμηθεί, να εκτιμήσει δηλαδή τον εαυτό του όχι από την εικόνα, αλλά από τα επιτεύγματα σε άλλους τομείς. Ναι, αλλά τι λειτουργία πρέπει να γίνει στον εγκέφαλο, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε από το μυαλό μας, έτσι. Δηλαδή, ο καθένας διαχειρίζεται τον εαυτό του, την εικόνα του, και όλο αυτό που προσλαμβάνει φιλτράρεται από το τι νιώθεις και το τι νιώθεις εσύ για τον εαυτό σου. Δεν είναι η εικόνα που φταίει, είναι ο τρόπος που σκεπτόμαστε την εικόνα μας. Δηλαδή, δεν είναι ο εαυτός μας που φταίει, αλλά είναι ο τρόπος που σκεπτόμαστε τον εαυτό μας. Ο τρόπος που τον αξιολογούμε. Καταρχήν μπορούμε οι ίδιοι να τον δούμε καθαρά τον εαυτό μας. Είμαστε. Δηλαδή, εκεί δεν είναι και η ασφαλιστική δικλίδα. Δηλαδή, να σας πω λοιπόν ότι με προβληματίζει εμένα όσο παίρνουν τα χρόνια. Με προβληματίζει ότι κάνει κανείς την αυτοαξιολόγησή του στο έδαφος ηθικών αξιών, επιτευγμάτων, περισσότερο πνευματικών αν θέλετε, της καταξίωσής του στην αυτονομία του, στην επαγγελματική του επιτυχία ενδεχομένως, σε στόχους οι οποίοι είναι περισσότερο ουσιαστικοί και μακροπρόθεσμοι και εγκλωβίζεται δυστυχώς σε πολύ ρηχούς στόχους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως υπάρχει μια στροφή και στα μέσα ενημέρωσης προς reality shows, τα οποία βασίζονται πάρα πολύ στην εικόνα, στην αποθέωση, αν θέλετε, της εικόνας, στην εύκολη διασημότητα από το απόλυτο τίποτα, διότι αυτό επιβάλλεται τώρα μέσα από όλες αυτές τις εκπομπές και όχι μόνο. Και χάσαμε λιγάκι την ηθική διάσταση των πραγμάτων. Δηλαδή, ποια είναι τα αξιακά κριτήρια, βρε αδερφέ, που υιοθετώ εγώ για να αξιολογήσω και να. Τον εαυτό μου και να συγκριθώ εγώ με τους γύρους στο κάτω-κάτω της γραφής. Η κρίση πόσο έχει, η κρίση που ζούμε εμείς στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, απλά εμείς το ζούμε τώρα εδώ και 7-8 χρόνια. Πόσο έχει συμβάλει, κύριε Σπαντιδέα, εσείς που παρακολουθείτε αυτά τα φαινόμενα? Έχει επηρεάσει σημαντικά. Έχει επηρεάσει σημαντικά και γενικά τον τρόπο σκέψης, αλλά και τον τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων. Η ανασφάλειά του έχει αυξηθεί σημαντικά. Η εργασιακή αδυναμία, ιδιαίτερα των νέων, να μπορέσουν να ανοίξουν μια πόρτα, να μπουν, να δουλέψουν, να έχουν εφοδιαστεί, ας πούμε, με τόσα προσόντα, τα οποία πιθανότατα στη ζωή τους να μην μπορέσουν ποτέ να τα χρησιμοποιήσουν. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο άγχος, μια τεράστια ανασφάλεια, η οποία μπορεί να τους οδηγήσει και σε συμπεριφορές οι οποίες δεν θα ήταν φυσιολογικές υπό άλλες συνθήκες. Είναι η κατάσταση ανέχειας την οποία σήμερα βιώνει ο ναι. Και όσον αφορά και την τροφή, γιατί το έθιξε πριν ο κύριος Παπαδημητριάδης, ότι η υγιεινή διατροφή ενδεχομένως κοστίζει περισσότερο από το να βγεις έξω και απλώς να
να νιώσεις ότι να ικανοποιήσεις το συναίσθημα της πείνας με ένα πρόχειρο και έτοιμο φαγητό. Εντάξει, εγώ έχω την αντίθετη άποψη, δηλαδή ότι η υγιεινή διατροφή είναι φτηνή. Και όταν λέω η υγιεινή διατροφή είναι φτηνή, τι εννοώ? Εννοώ αν... Όπως λέει η Ντένι, φακές και τα όσπη. Ακριβώς. αν γυρίσουμε, ας πούμε, στις γενιές των παππούδων μας και των μανάδων μας ακόμα, θα έλεγα ότι τρεφόμασταν πολύ σωστότερα εκείνη την εποχή, γιατί το βασικό συντηρέσιο ήταν τα όσπρια, ήταν το ψάρι το οποίο υπάρχει, ήταν το λάδι το οποίο αφθονεί και είναι ευλογημένη χώρα η Ελλάδα με το λάδι της. Είναι, αν θέλετε, το κρασάκι που μπορεί να απολαμβάνει κανείς με το φαγητό του. Αυτό είναι ένα είδος φτηνής διατροφής. Δηλαδή η εισαγωγή όλων αυτών των συσκευασμένων τροφών. Αλλά πώς μπορείς να αντιπαρατεθείς από αυτή την εικόνα και τον βομβαρδισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή για άλλου είδους τροφές? Αυτό είναι το πλήσιμο εγκεφάλου το οποίο κάντε γίνεται... Κάντε μεταξύ σας το διάλογο, ναι. Αλλά ξέρετε τι θέλω να σας πω. Είναι τόσο απασχολημένος ο κόσμος με την επιβίωσή του, δουλεύει τόσες πολλές ώρες, που το να γυρίσει στο σπίτι να μαγειρέψει ή να πάρει τα περάκια μαγειρεμένου φαγητού μαζί στη δουλειά. Είναι πολυτέλεια. Δεν είναι εύκολο. Το Ευρωβαρόμετρο, η Eurostat, μας δίνει μια δραματική αύξηση στη διατροφή των Ελλήνων με junk food. Θα μπει εύκολα κανείς να πάρει από ένα φούρνο μια τυρόπιτα και έτσι να καθαρίσει για το γεύμα του το μεσημεριανό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταγράφουν, σας λέω ειλικρινώς, οι στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είναι γεγονός ότι υπάρχει μια στροφή στο φτηνό και κακό φαγητό, στο εύκολο φαγητό συμφωνώ και στο εύκολο φαγητό συμφωνώ. Αλλά ακόμα η ελληνική οικογένεια είναι δομημένη. Πού είναι η ελληνική οικογένεια? Δομημένη. Ακόμα δεν λείπει δηλαδή ο παππούς από την οικογένεια, δεν λείπει ο γονιός. Το παιδί είναι ακόμα, δεν έχει φύγει από τα 14 του από την οικογένεια όπως συμβαίνει. Ακόμα κρατιέται ο ιστός ο οικογενειακός στην Ελλάδα. Όσο και να θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε υιοθετήσει. Κύριε Σπαθηδέα, όμως αρχίζει να αλλάζει. Βεβαίως έχει αρχίσει. Αν δεν εκλείπει, βεβαίως, αρχίζει να αλλά αλλάζει. Αλλά πιστέψτε με, εγώ που ζω, ας πούμε, και μέσα στα γυροκομεία, βλέπω πάλι, ας πούμε, τους γέρους τους οποίους είχαν αναποθέσει στα γυροκομεία για άλλους λόγους, τώρα για οικονομικούς λόγους, να τους επαναπατρίζουν. Γιατί ζουν από τις συντάξεις τους, κύριε Σπαθηδέα. Αυτή είναι η δραματική αλήθεια. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ανεργία. Και οι συντάξεις είναι ο τρόπος διαβίωσης της οικογένειας. Οι ανάγκες υπαγορεύουν λοιπόν τις συνθήκες, αν θέλετε, συγκρότησης μιας οικογένειας. Και ευτυχώς, ακόμα η ελληνική οικογένεια, έχω απόλυτη πεποίθηση ότι συγκρατείται στα επίπεδα τουλάχιστον τα... Να μας πει και η κυρία Κοντελέ στο κομμάτι αυτό της διατροφής και τι καθορίζει τελικά τις διατροφικές μας συνήθειες. Η δικιά μου άποψη είναι λίγο μεταξύ των δύο. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι πραγματικά αλήθεια ότι έχει στραφεί ο κόσμος στο φθηνότερο φαγητό και το φθηνότερο φαγητό είναι και λιγότερο υγιεινό σίγουρα. Η κρίση έχει σχετιστεί και με μεγαλύτερη εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με κακή διατροφή. Τα ξέρει και ο καρδιολόγος μας εδώ, ο κύριος Χαρίτος. Εγώ δυστυχώς είμαι ο αποδέκτης της παχυσαρκίας ή της ανορεξίας, είτε σαν υπολευκοματινεμίες και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, είτε σαν αγκιοπάθειες, υπερτάσεις, υπνικές άπνιες, έχουμε... Όλα αυτά είναι σε συνάρτηση. Φυσικά. Απ' την άλλη, μια σωστή διαχείριση μέσα στην οικογένεια, οικονομική ή τέλος πάντων να βρούμε λίγο τις ισορροπίες μας, θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει, γιατί πέρα από το κόστος, τα χρήματα δηλαδή που δίνουμε για να αγοράσουμε την τροφή, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τα χρήματα που δίνουμε για να γίνουμε καλά από την κακή τροφή. Τα χρήματα δηλαδή θα δώσουμε όταν αρρωστήσουμε και πάμε στον καρδιολόγο ή στο νοσοκομείο ή και σε χειρότερες περιπτώσεις. Η καλή διατροφή δηλαδή είναι μια καλή επένδυση. Τα λεφτά που κερδίζεις είναι λεφτά που θα έδινες για να βελτιώσεις τελικά την υγεία σου με άλλους τρόπους. Και νομίζω το ίδιο ισχύει και για την άσκηση. Ούτε η άσκηση πρέπει να τώρα κοστίζει. Τώρα θα πάμε στην άσκηση και στο κομμάτι του αθλητισμού. Δημήτρη, αν θες κάτι να προσθέσεις σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα θέλω να πω το εξής με αφορμή τα τόσο ωραία πράγματα που λέτε. Θέλω να σας προσθέσω κάτι ακόμα. Ξέρετε, πάντα σε περιόδους που έχουμε οικονομικές κρίσεις και οικονομική ύφεση παντού στον κόσμο, παρατηρούμε μία άνθηση όλων εκείνων των υπηρεσιών που μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα. Από το να φτιάξουμε τα νύχια μας και να πάμε στο κομμωτήριο, μέχρι πολύ πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως είναι να φροντίσω το σώμα. Και θέλω να σας πω, γιατί είμαστε μια εκπομπή που ενημερώνει τον κόσμο, ότι πρέπει και ο κόσμος να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλα εκείνα τα προϊόντα που του πολλούνται, είτε ως υπηρεσίες, είτε ως συμπληρώματα, είτε σαν το οτιδήποτε, διότι έχουν γεμίσει την αγορά, που θα χάσει, υποτίθεται, βάρος ή θα μπορέσει να φτιάξει το σώμα,
με μεθοδολογίες οι οποίες είναι λίγο μυστήριες, λίγο έτσι πρωτοποριακές και καινοτόμες. Εύκολες λύσεις. Και εύκολες λύσεις. Και πολλές φορές μας έρχονται και από τα πρότυπα. Είναι πολύ συνηθισμένο η τάδε γνωστή ηθοποιός να θυμίζει μία δίαιτα με την οποία προφανώς μας δείχνει το αποτέλεσμα πάνω της ότι μόνο, είναι αυτό. Που αυτό μπορεί να είναι προϊόν ολόκληρης ομάδας, έτσι, το να εμφανιστεί. Και συμπληρώματα και μεθοδολογίες οι οποίες πολλούνται ως πολύ πρωτοπόρες και φοβερές και τρομερές, ακόμα και από συναδέλφους της ιατρικής, οι οποίες δεν έχουν αποδεδειγμένα καθόλου αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά όμως πολλούνται και ο κόσμος σειραίει και σκάει πολλά, πολλά χρήματα για να κάνει μεθόδους ή να πάρει συμπληρώματα πάρα πολύ ακριβά που είναι αέρας κοπανιστός. Ναι. Τώρα, κυρία Κοντελέ, εσείς ήσασταν και πρωταθλήτρια στην ενόργανη γυμναστική και το κομμάτι αθλητισμός και διατροφή. Στη δική σας την περίπτωση το ξέρω γιατί το έχω παρακολουθήσει μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις αθλητριών, ειδικά σε αυτό το αγώνισμα, να λένε ότι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα και μέχρι σε σημείο ασιτίας. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν, γιατί και το βάρος φαντάζομαι ότι στον πρωταθλητισμό ειδικά είναι κάτι το οποίο δεν ξεφεύγει από τις ομάδες που ασχολούνται με τα παιδιά, τους προπονητές. Είναι αλήθεια και είναι αρκετά τα αθλήματα, πέρα από την ενόργανη γυμναστική και τη ρυθμική γυμναστική που απαιτεί ένα σωματότυπο αρκετά αδυνατό, έχουμε και τα αθλήματα στα οποία παίζει ρόλο το βάρος στην τελική κατάταξη. Ναι. Πάλι kickboxing, καλλιάρση βαρών, όπου οι αθλητές ζυγίζονται υποχρεωτικά πριν τον αγώνα και αν είναι σε άλλα κιλά, ανεβαίνουν κατηγορίες, κατεβαίνουν κατηγορίες, ναι, κλπ. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε, είναι μάλλον πολύ συχνό να έχουμε αθλητές και πρωταθλητές ακόμα με διατροφικές διαταραχές. Mm. Στο εξωτερικό ιδιαίτερα έχουν βγει πολλοί αθλητές και το έχουν δηλώσει έτσι και ανοιχτά. Δυστυχώς στην Ελλάδα κάτι που λείπει πολύ και μάλλον πολλά λείπουν από τον πρωταθλητισμό πια. Ένα θέμα όμως που σίγουρα λείπει είναι μια διατροφική παρακολούθηση, μια βοήθεια στους αθλητές στο κομμάτι του να μάθουν να τρέφονται καλύτερα. Αν ένα κορίτσι κάνει ενόργανη, για παράδειγμα, το οποίο είναι ένα μαγικό πράγμα, βλέπεις αυτά τα παιδιά, αυτά που πετυχαίνουν και που κάνουν και διερωτάσαι αν είναι παιδιά λάστιχα, το τι δύσκολη προπόνηση, ναι, αλλά και τι στέρηση τελικά έχουν, κυρία Κοντελέ. Εγώ δεν έχω φύγει από τον πρωταθλητισμό με κακή εικόνα. Για μένα ήταν μεγάλο κέρδος το ότι έχω ακούσει ιστορίες τα κορίτσια, έχετε πούμε, δίκιο, να διηγούνται, έχετε δίκιο, ότι, ναι, τις αφήνανε μια μέρα ελεύθερες και από την μεγάλη του στέρηση, ναι, μπορεί να γυρίζανε, ναι, 2 κιλά παραπάνω μέσα σε μια μέρα. Θεωρώ ότι σε αυτό έφταιγε κυρίως μια λάθος νοοτροπία που υπήρχε περισσότερο τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτά τα αθλήματα. Δεν είναι απαραίτητο να συμβεί κάτι τέτοιο για να αποδώσει καλύτερο αθλητής. Ούτε το χαμηλότερο βάρος εγγυάται καλύτερη απόδοση, ούτε σίγουρα το να κάνεις μια αυστηρή ή λάθος δίαιτα εγγυάται καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορείς να έχεις το σωστό αποτέλεσμα. Ναι, είναι σημαντικό μια αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής να έχει χαμηλό ποσοστό λίπους και αυξημένη μυϊκή μάζα, αλλά αυτό μπορεί να το πετύχει με μια σωστή διατροφή και όχι λιμοκτονώντας. Ναι. Γενικότερα μιλώντας για τα παιδιά που αθλούνται, ναι, γιατί εδώ παρακινούμε και μέσα και από αυτή την κουβέντα είπαμε ότι η άσκηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά χρειάζεται και μια διατροφή που να την υποστηρίζει. Να την υποστηρίζει, σωστά. Έτσι. Είναι αλήθεια και ένα παιδί που αθλείται και μάλιστα σε αθλήματα που ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία, στην ενόργανη, αυτά που βλέπετε, τα παιδιά έχουν ξεκινήσει την προπόνησή τους από 4 και 5 ετών, ναι, για να θαμπώνεστε στα 15. Θα πρέπει λοιπόν από πολύ μικρή ηλικία να μάθει και να τρέφεται σωστά. Σαφέστατα στα πρώτα χρόνια λοιπόν παίζει ρόλο η οικογένεια, δεν θα μαγειρέψει το παιδάκι, ναι, ούτε θα φροντίσει για το τι θα μπει μέσα στο σπίτι. Από εκεί και πέρα και οι μεγαλύτεροι αθλητές φροντίζουν και μόνοι τους να παρέχουν. Αλλά η διατροφική υποστήριξη είναι απαραίτητη στον πρωταθλητισμό. Έτσι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ για το τελευταίο μέρος της εκπομπής και ίσως να επανέλθουμε και να πούμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια διατροφική διαταραχή και να μπούμε στη διαδικασία να δώσουμε και στους γονείς κάποιες οδηγίες, πώς μπορούν να εντοπίσουν κάποια σημάδια και από το κομμάτι της εκπαίδευσης όμως και από τα σχολεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό νομίζω και στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας και τα ίδια τα παιδιά να το καταλάβουν, αλλά και να δοθούν, γιατί αυτά έγιναν σε συνδυασμό και με τους γονείς. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Όλη η Ελλάδα.
Ελλάδα για το Μίκη. Καλλιμάρμαρο, Δευτέρα 19 Ιουνίου. Χίλιοι χοροδοί, συμφωνική μαντολινάτα. Κορυφαίοι τραγουδιστές και ηθοποιοί συμμετέχουν στο μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός των τελευταίων ετών. Όλη η Ελλάδα για το Μίκη. Καλλιμάρμαρο, Δευτέρα 19 Ιουνίου. The Show. Η ζωή της Edith Piaf στην καλύτερη παράσταση που έγινε ποτέ για το θρυλικό σπουργίτι της Γαλλίας. Με την Αν Καρέ, την ωραιότερη φωνή που τραγούδησε Piaf τα τελευταία 50 χρόνια. Ένα οπτικό ακουστικό θέαμα σε επιλεγμένα θέατρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Piaf. The Show. Για τα καλύτερα μας χρόνια. Στο τάλα μεσημέρι στην Ιερά Οδό, μέσα σε καφενείο είδα το ξαποδό. Με μια μαϊμού παρέα στον ώμο του ένα μπάντζο. Είχε ένα χέρι μόνο, στο άλλο είχε γάντζο. Άδειο ρημαγμένο το μπαλκόνι, πρόσωπα στη μνήμη του σπαλιά. Απίστευτες στιγμές, απίστευτες συγκινήσεις. Αγαπήσαμε τον μπάσκετ τότε. Μαζί με όλα τα παιδιά πιστεύω ότι καταφέραμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο εκείνη την εποχή. 101-103! Άμα δω τα παιδιά τώρα θα κλάψουν. Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας, Φέτσα 2017, 8 έως 15 Ιουνίου στο Θερινό Κινηματογράφο Λαΐς. Μέσα από 15 βραβευμένες ταινίες σε πρώτη προβολή, ταξιδέψτε από την Ισπανία μέχρι τη Λατινική Αμερική, 8 έως 15 Ιουνίου στο Θερινό Κινηματογράφο Λαΐς. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr. Επιστρέψαμε, θεματική εβδομάδα στα σχολεία. Απόψινό μας θέμα διατροφή και διατροφικές διαταραχές. Βαδίζουμε έτσι προς το τελευταίο περίπου 20 λεπτό της εκπομπής. Και τώρα είχαμε μείνει πριν το διάλειμμα και συζητούσαμε για τα θέματα έτσι των προτύπων, της διατροφής, τις κακές διατροφικές συνήθειες. Και λέγαμε εδώ στο διάλειμμα με τον κύριο Χαρίτο, τον μπαμπά της όμορφης Κατερίνας, αλλά και που παράλληλα την χάνει να είναι καρδιολόγος, ότι όχι μόνο να συνδέουμε το κομμάτι των διατροφικών διαταραχών με το θέμα της εμφάνισης και της ομορφιάς, αλλά να σταθούμε και λίγο στο κομμάτι της συνέπειας. Τι σημαίνει όλο αυτό για τη ζωή παρακάτω, όταν ξεκινάει ένας άνθρωπος, και ειδικά από αυτή την ηλικία των γυμνασιακών χρόνων, να παρουσιάζει τέτοια προβλήματα. Σωστά. Δυστυχώς, όπως είπα και νωρίτερα, εγώ είμαι αποδέκτης όλων αυτών των διαταραχών. Δηλαδή, το παιδί που ξεκινάει και παίρνει κιλά ή χάνει κιλά, με την ψυχογενή ανορεξία τη βουλιμία, κάποια στιγμή θα καταλήξει στο ιατρείο μου ένας παχύσαρκος, ας πούμε, γιατί θα έχει προβλήματα όπως υπερτάσεις, δυσλιπιδαιμίες, στεφανία ανόσο, υπνική άπνοια, είναι όλα αυτά νοσηρότητες που εμφανίζονται με παχυσαρκία, με την παχυσαρκία. Άρα, να μην μένουμε να περάσει το μήνυμα στους τηλεθεατές ότι δεν, η παχυσαρκία ή η ανορεξία ψυχογενής δεν είναι μια οντότητα που έχει να κάνει με την εμφάνιση, αρέσω ή δεν αρέσω, αλλά έχει να κάνει με το μέλλον και τη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ναι, να το καταλάβουμε έτσι σε βάθος χρόνου. Ναι, είναι θέμα υγείας, δεν είναι θέμα του πώς φαίνομαι στον κόσμο. Είναι θέμα του τι συμβαίνει μέσα μου και το τι θα φανεί στο μέλλον. Ναι, γιατί μπορεί αυτό που πάω να φτιάξω απ' έξω να χαλάει το, φυσικά, το μέσα, φυσικά, έτσι, φυσικά. Τη λειτουργία του οργανισμού μας. Κυρία Γκόνου,
πολύ σωστά εντοπίσατε και μας είπατε ότι όλα αυτά που συζητάμε συμβαίνουν ως επιτοπλίστων στο δυτικό κόσμο, που μπορεί να έχει τα πάντα ή εν πάση περιπτώσει ακόμη και σε περίοδο κρίσης έχει παραπάνω από τα απαραίτητα που μια άλλη μερίδα κόσμου σε άλλες περιοχές πασχίζουν ακόμη και για την επιβίωση με ένα κομμάτι ψωμί. Ακριβώς αυτό ήταν και το θέμα που αντιμετωπίσαμε στη θεματική εβδομάδα, η άλλη θεματική ενότητα, όπου μέσα από κάποιο βιωματικό σενάριο, ναι, εργαστήριο μάλλον θα έλεγα καλύτερα, όπου ήμασταν τέσσερις εμψυχωτές, δύο εκπρόσωποι από τις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Δέλτα και Γάμα Αθήνας, η κυρία Ιωάννα Ντίνου, η οποία μάλιστα μετέφρασε αυτό το σενάριο, ήταν ένα καναδικό εξαιρετικό βιωματικό σενάριο με τη βοήθεια και μιας άλλης επίσης υπεύθυνης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της κυρίας Βαρβάρας Πετρίδου στην Β' Διεύθυνση Αθήνας και μαζί με τον κύριο Θάνο Ιωάννου, ο οποίος είναι υπεύθυνος της Δέλτα Αθήνας περιβαλλοντικής πάλι εκπαίδευσης, και μαζί με μένα και με κάποιον συνάδελφο, τον Γιώργο Καπετανάκη, θεολόγο του σχολείου μας. Κατανοώ απόλυτα την ανάγκη σας να αναφέρετε τους συναδέλφους. Θέλω να πω, είναι πολύ λογικό, γιατί ναι, είναι όχι, όλοι μαζί, δουλειά, ναι, ναι. Δεν μπορώ να μην τους αναφέρω. Γι' αυτό δεν σας διακόπτω, ναι, ολοκληρώστε. Θέλω να πω, υλοποιήσαμε αυτό το εργαστήριο. Ουσιαστικά ήταν μια προσομοίωση του κόσμου μας με τις τρεις κοινωνικές τάξεις, δηλαδή τους φτωχούς, τους μεσαίους και τους πλούσιους. Το 15%... Αυτή η διαστρωμάτωση δεν ξέρω τώρα. Περίπου, στο περίπου. Ναι, στο ναι, περίπου. Ναι, ναι. 15% ήταν οι πλούσιοι, ένα 35% η μεσαία τάξη και 50% οι φτωχοί. Ναι. Και με τελείως τυχαίο τρόπο, καθώς έμπαιναν τα παιδιά μέσα, ας πούμε, στη βιβλιοθήκη όπου έγινε η δράση, τους μοιράζαμε κάποια χαρτάκια, που με βάση αυτά τα χαρτάκια έπαιρναν μέρος ως πλούσιοι ή φτωχοί ή μεσαίοι, το οποίο μετά έμαθαν όμως. Θέλω να πω, μέσα από όλη αυτή τη δράση τελικά φάνηκε ότι η βασική αιτία όλων των προβλημάτων στον κόσμο είναι η άνηση πρόσβαση στους πόρους, δηλαδή στις πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ανισότητα, έτσι, νομίζω ότι όλα ο θα είχαν... θα ήταν πιο αν υπήρχε ένας δίκαιο, μια δίκαιη πρόσβαση στους όλους τους πόρους, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν θα υπήρχαν αυτά όλα τα προβλήματα που συζητάμε. Και από εκεί ξεκινάνε και όλες οι διακρίσεις και όλες οι άλλες ανισότητες. Ναι. Δηλαδή είναι η αιτία όλων των θεμάτων. Αναστασία, τώρα είσαι σε μία φάση διαφορετική της ζωής σου. Έχεις αφήσει πίσω αυτές τις μέρες που προβληματιζόσουν και εσύ με τον εαυτό σου. Τι ήταν αυτό που σε βοήθησε, όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος που έχει περάσει από αυτό το πρόβλημα δέχεται θεραπεία? Τι είναι αυτή η θεραπεία, μπορείς να μας περιγράψεις λίγο? Σε ποιους άξονες κινείται? Να τονίσω λίγο ότι δεν είναι ένας απλός προβληματισμός. Είναι πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε κάτι που περνάει χωρίς να σε επηρεάζει και πάρα σε πολύ. Σε καθορίζει. Ότι σε απλά δηλαδή σε ζωή. Ναι, είναι, ναι, είναι καθοριστικό για την καθημερινότητά σου ολόκληρη. Mm-hmm. Τώρα, η βοήθεια που δέχτηκα ήταν σε συνδυασμό με ψυχολόγο και διατροφολόγο. Η Ιωάννα από εδώ πέρα ήταν αυτή που με βοήθησε να βγω από αυτή την κατάσταση. Και ουσιαστικά αυτό που κάνει, που είναι διαφορετικό από έναν απλό διατροφολόγο, ο οποίος θα σου δώσει μία δίαιτα, μία διατροφή, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, και θα σου πει θα φας αυτά για ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, ανάλογα πόσα κιλά θες να χάσεις. Και αυτό δεν βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν είναι το θέμα μόνο το τι θα φας. Ναι. Είναι όλη σου η ιδιοσυγκρασία αυτό το πράγμα. Το ότι, όπως αναφέρανε πολύ σωστά πριν, ότι το φαγητό είναι αγάπη. Κάποιος μπορεί να έχει κάποιο κενό το οποίο θέλει να το γεμίσει ψυχολογικό μέσα του και να προσπαθεί να το γεμίσει καταναλώνοντας, ας πούμε, υπέρογκες ποσότητες φαγητού.
Οπότε δεν είναι απλά. Δεν φτάνει μία δίαιτα. Δεν φτάνει μία δίαιτα. Θα φας αυτό, αυτό και θα είσαι μια χαρά. Τι άλλο χρειάζεται? Χρειάζεται στήριξη. Στήριξη και βοήθεια. Πρώτα από την οικογένειά σου, από τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν, που σε περιβάλλουν. Ναι. Και ύστερα πιο εξειδικευμένα από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να το διαχειριστούν αυτό μαζί σου. Δηλαδή χρειάζεται ένας ψυχολόγος, χρειάζεται. Σίγουρα χρειάζεται. Ένας παθολόγος. Σίγουρα. Καταρχάς το λέει και η ίδια λέξη, είναι ψυχογενής. Ναι. Χρειάζεσαι στήριξη, χρειάζεσαι έναν άνθρωπο τον οποίο να εμπιστεύεσαι και να μπορείς να του μιλήσεις, να το ανοιχτείς, να του πεις τι είναι αυτό που σε προβληματίζει. Σε βοηθούν να αλλάξεις την εικόνα για τον εαυτό σου. Σίγουρα σε βοηθάνε και να απομυθοποιήσεις το φαγητό. Το φαγητό δεν είναι πανάκια, δεν είναι το φάρμακό σου, δεν θα γίνεις καλά, δεν νιώσεις καλύτερα αν φας. Ναι. Θα νιώσεις ίσα ίσα, δηλαδή πόν θα φας και πολύ περισσότερο θα νιώσεις άσχημα. Θα νιώσεις τύψεις, θα νιώσεις βάρος στο στομάχι σου και σωματικά. Οπότε σε βοηθάνε να απομυθοποιήσεις το φαγητό. Το φαγητό είναι για την επιβίωση και για την απόλαυση, ναι μεν, αλλά κυρίως για την επιβίωση. Δεν είναι συμπλήρωμα, δεν είναι κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλά. Υπάρχουν άλλα πράγματα που θα σε κάνουν να νιώσεις καλά και όχι το φαγητό. Ποιος είναι ο σκοπός της θεραπείας, κύριε Παπαδημητριάδη, σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο σκοπός της θεραπείας είναι πραγματικά, όπως είπατε και στην ερώτηση, να αλλάξει κανείς τον τρόπο που σκέφτεται την εικόνα του και την εικόνα του σώματός του. Να αρχίσει να εκτιμά τον εαυτό του για άλλους λόγους και όχι για το πώς μοιάζει και πώς φαίνεται. Ωστόσο, πρέπει να σας πω κάτι τώρα που σκέφτηκα όπως μιλούσατε. Πόσο δύσκολο είναι να το κάνουμε αυτό σε μια εποχή που η τηλεόραση κατακλείζεται από εκπομπές μαγειρικής. Να αλλάξει με εκπομπές που έχουν να κάνουν αδυνάτισμα. Ναι, πείτε μου πραγματικά τι σύγχυση είναι αυτή που δημιουργείται στον κόσμο. Πάντως, για να μιλήσω λίγο σοβαρά, είναι γεγονός πως η συνδρομή των ειδικών εδώ είναι πραγματικά πάρα πολύ ουσιαστική. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όπως είπατε κι εσείς, είναι η δική μας δουλειά. Είναι μια ευκαιρία ακόμα να χρησιμοποιήσω το βήμα σας για να πω στον κόσμο ότι πρέπει να αποστιγματίσει επιτέλους όλα αυτά τα ζητήματα από το ταμπού και το στερεότυπο της βοήθειας του ειδικού της ψυχικής υγείας. Ζούμε σε μια εποχή πλέον που ελπίζω ότι και οι δικές μας υπηρεσίες, εννοώ τώρα των ειδικών της ψυχικής υγείας, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, δεν έχει σημασία πού, είναι πραγματικά πολύ βοηθητικές και πρέπει να τις αναζητήσει κανείς χωρίς να σκέφτεται ότι μόνος του θα το ξεπεράσει, γιατί δεν ξεπερνιέται και επίσης χωρίς να έχει άρνηση για αυτό που συμβαίνει. Ούτε η οικογένεια, ούτε και ο ίδιος που καταλαβαίνει ότι κάπου παρακάνει και χάνει τον έλεγχό του σε πράγματα. Είτε γιατί τρώει πολύ παραπάνω, είτε γιατί τρώει πολύ λιγότερο. Ποια είναι τα ποσοστά ίασης και η κυρία Κοντελέ και ο κύριος Παπαδημητριάδης και ο κύριος... Την ψυχογενή ανορεξία που συζητάμε βεβαίως ως το πρότυπο των διαταραχών διατροφής, γιατί είναι και το χειρότερο από όλα εφόσον έχει μεγάλη θνησιμότητα, 1/5 αναμένουμε ότι θα θεραπευτεί πλήρως, 1/5 θα νοσήσει πολύ σοβαρά και είναι εκείνο που θα οδηγηθεί στο θάνατο, και 3/5 είναι εκείνα τα οποία θα έχουν μια κειμενόμενη πορεία νόσου, δηλαδή με εξάσεις και ύφεσεις. Η ίαση δεν εξαρτάται και από το πόσο έγκαιρα, κύριε Σπανδιδέα, κανείς αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. Μα και εδώ είναι το πρόβλημα, δηλαδή, μάλλον εδώ είναι η αξία της έγκαιρης διάγνωσης, γιατί όσο νωρίτερα ξεκινήσει η θεραπεία, τόσο μεγαλύτερα ποσοστά ασθενών θα ανταποκριθούν στη θεραπεία και θα βγουν από αυτό το λαβύρινθο. Και εδώ έγκυται, ας πούμε, η ευαισθησία των γονιών, ακόμα και των δασκάλων, να συνειδητοποιήσουν την σημασία αυτού που λέγαμε ότι οι διατροφικές ασθένειες είναι σοβαρές ασθένειες. Επηρεάζουν όλο τον οργανισμό. Δεν υπάρχει όργανο που να μην επηρεάζεται. Θέλετε το ορμονικό σύστημα στα αγόρια και στα κορίτσια που διαταράσσεται, χάνεται η περίοδος, σταματάει η ανάπτυξη του παιδιού. Θέλετε η ανεμία, η οστεοπόρωση, που είναι αποτέλεσμα ότι δεν απορροφώνται πλέον οι βιταμίνες, γιατί με τους επανειλημμένους εμέτους που κάνει το παιδί ή ο άρρωστος, χάνει τα υγρά του, χάνει τους ηλεκτρολίτες, χάνει τις βιταμίνες, χάνει το σίδηρο, το ασβέστιο. Όλα αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις, γιατί δεν φτιάχνεται ο σκελετός του σωστά, τα όργανα του υποστρέφουν, αδυνατίζουν, εξαντλούνται και στη συνέχεια, εάν δεν ξεκινήσει πολύ σωστά και πολύ γρήγορα η αντιμετώπιση τους, μπορεί να φτάσουμε ένα στάδιο που να μην είναι αναστρέψιμο. Να. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη παρέμβαση πραγματικά σώζει το άτομο.
από αυτές τις καταστάσεις. Ναι. Χρειάζεται και νοσηλεία τα άτομα που πάσχουν από αυτές τις ναι. Πολλές φορές. Ναι, κυρία, και η κυρία Κοντελή. Ναι, δυστυχώς χρειάζονται αρκετές φορές, βέβαια σε προχωρημένα στάδια. Νομίζω στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλές δυνατότητες. Είναι λίγα τα νοσοκομεία και οι κλίνες που παρέχονται για νοσηλεία περιστατικών διατροφικών διαταραχών. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει η παρέμβαση, τόσο πιο εύκολη είναι τελικά και η ανάρρωση, δεδομένου ότι μπορεί να γίνει σε εξωτερική βάση. Δεν χρειάζεται το άτομο αυτές σε νοσηλεία αν έχει ξεκινήσει από νωρίς τη θεραπεία. Σήμερα η αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών μπορώ να πω ότι ξεπερνάει ακόμα και από τις δυνατότητες ενός γενικού ψυχιάτρου. Δηλαδή σήμερα έχουν αναπτυχθεί ειδικές μονάδες ψυχιατρικές στις οποίες τα άτομα αυτά νοσηλεύονται. Έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει στο Αιγινήτιο. Ναι, υπάρχουν δηλαδή εξειδικευμένες μονάδες. Δηλαδή είναι τόσο σοβαρές οι καταστάσεις που λέμε, ας πούμε, ότι ξεφεύγουν πολλές φορές από τις δυνατότητες του γενικού. Όμως δεν έχει ενημέρωση ο κόσμος. Δηλαδή όλα αυτά δεν επικοινωνούνται και εξακολουθεί το ποσοστό να μεγαλώνει. Κοιτάξτε, και είναι πάρα πολύ σωστή η ενέργεια αυτή του Υπουργείου να εισαγάγει αυτές τις ενότητες μέσα στα σχολεία. Διότι πρέπει από πάρα πολύ νωρίς να ευαισθητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά πάνω στους κινδύνους τους οποίους θα αντιμετωπίσουν περνώντας από την επόμενη φάση της ηλικίας τους, που είναι η εφηβεία. Και είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η παρέμβαση. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο αυτές οι θεματικές ενότητες να ενισχυθούν, αλλά θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλες ομάδες ατόμων που μπορεί και αυτά να ωφεληθούν από αυτή την ενημέρωση. Πρέπει πραγματικά να ενισχυθεί η ενημέρωση. Κυρία Κοντελή, θέλετε κάτι να προσθέσετε σε αυτό? Θέλω να προσθέσω ότι πράγματι πλέον οι διατροφικές διαταραχές αξίζει να αντιμετωπίζονται. Παλιότερα ίσως να μην υπήρχαν καν ειδικοί που είχαν αρκετή εμπειρία πάνω στο αντικείμενο. Αξίζει να αντιμετωπίζονται, αλλά αξίζει να αντιμετωπίζονται και από τους ειδικούς. Έτσι. Ανέφερε πριν η Αναστασία, για παράδειγμα, ότι μια δίαιτα δεν αρκεί. Και είναι η αλήθεια ότι ένας διαιτολόγος, ο οποίος δεν έχει εμπειρία πάνω στις διατροφικές διαταραχές, δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα περιστατικό διατροφικών διαταραχών. Χρειάζεται μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Ίσως είναι απαραίτητο να έχει εξειδικευτεί, να έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό το κομμάτι και να έχει κάποια εμπειρία. Πάντα συζητάμε για την συνεργασία, απαραίτητη συνεργασία με τον ειδικό ψυχικής υγείας, είναι ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος. Προσωπικά κρίνω ότι πάλι θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, εξειδικευμένος, να έχει μια εμπειρία. Ομάδα ειδικών. Έτσι, ομάδα και ακριβώς ειδικών. Να υπάρχει μια ομάδα ειδικών. Και ο γιατρός, ο γυμναστής, πάρα πολλές φορές είναι σημαντικός, γιατί κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης, για παράδειγμα, από την νευρική ανορεξία, ένα άτομο έχει χάσει πλήρως τη μυϊκή του μάζα. Ένας γυμναστής πρέπει να το βοηθήσει να αναπληρώσει τη μυϊκή του μάζα με σωστές ασκήσεις. Οπότε μιλάμε για μια ομάδα ειδικών, κατάλληλα εκπαιδευμένων, εξειδικευμένων πάνω στο αντικείμενο. Το σίγουρο είναι ότι αξίζει η οικογένεια να βοηθήσει το παιδί του μέσω της θεραπείας. Εγώ πάντα λέω, είναι προτιμότερο, αν έχετε μια ανησυχία, να πάτε το παιδί σας στον ειδικό και να σας πει μην ανησυχείς, είναι όλα καλά, παρά να ζεις με την αγωνία μήπως κάτι συμβαίνει. Και την αμφιβολία. Έτσι. Από τα πρώτα σημάδια, ακόμα και το κορίτσι το οποίο θα πει «Α, πάχινα λίγο. Α, μήπως να κάνω μια δίαιτα που βρήκα στο ίντερνετ». Είχατε εσείς τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίσει που δεν έχει γυρισμό? Δηλαδή, που δεν έχει γυρισμό. Ναι, δηλαδή παρά τις όποιες προσπάθειες έχω διανύσει μια μακρά περίοδο επαγγελματική στη μονάδα εφηβικής υγείας του νοσοκομείου Παιδών Αγλαία Κυριακού. Όπου εκεί υπήρχαν πράγματι περιστατικά σε πολύ βαριά μορφή που χρειάστηκαν και νοσηλεία. Περήφανη δηλώνω ότι δεν χάσαμε κανένα παιδί. Τουλάχιστον στη μονάδα εφηβικής υγείας τα παιδιά που περάσανε ζουν, και ακόμα και αυτό θεωρείται επιτυχία, ειλικρινά. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά και μόνο που ζουν θεωρείται επιτυχία. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για το πόσο έχουν καταφέρει να αναρρώσουν. Αν θα υποτροπιάσουν ή αν δεν θα καταφέρουν. Είναι πολύ πιθανό να υποτροπιάσουν ξανά σε μια νευρογενή ανορεξία. Είναι πολύ πιθανό επίσης. Οι συνέπειες. Η νευρογενή ανορεξία μπορεί να περάσει στην βουλιμία, στην παχυσαρκία. Ακόμα το ανάποδο από την παχυσαρκία να περάσουμε στην νευρογενή ανορεξία. Και αναφορικά με τις συνέπειες που λέτε, η αλήθεια είναι ότι οι έρευνες πια δεν βρίσκονται σε τέτοιο βάθος χρόνου που να ξέρουμε ένα κορίτσι που στα 16 του έχει περάσει νευρογενή ανορεξία, εάν στα 30, στα 35 του θα έχει κάποια δυσκολία να
να συλλάβει, να έχει μια εγκυμοσύνη ή ακόμα αργότερα. Σε ποια ηλικία συνήθως εντοπίζεται έτσι, είναι η πιο ευαίσθητη ηλικία? 15 με 19. Για τα κορίτσια. Για τα κορίτσια, γιατί για τα αγόρια είναι η τρίτη δεκαετία συνήθως. Από τα 20, από τα 20 και μετά. Όπου υπάρχει εκεί και το θέμα της μπιγκορέξια, έτσι, ναι. το αναφέρατε λίγο και γιατί πριν. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ηλικίας στα κορίτσια σε νεαρότερη ηλικία και στα αγόρια? Νομίζω καταρχήν τα κορίτσια αναπτύσσονται νωρίτερα. Ξεκινάει η ανάπτυξη, μπαίνουν στην εφηβεία νωρίτερα, αλλάζει το σώμα νωρίτερα. Νομίζω οριμάζουν. Ο βιολογικός κύκλος των γυναικών συμπληρώνεται πολύ πιο νωρίς από του άνδρος. Αυτό το βλέπουμε σε όλους τους τομείς γενικά της ανάπτυξης. Άρα στα κορίτσια είναι γύρω στα 15 και στα αγόρια. Στην εφηβεία. Στην εφηβεία. 15 είναι το 40% των περιστατικών της ψυχογενούς ανορεξίας και από τα περιστατικά της ψυχογενούς ανορεξίας 90% είναι κοπέλες. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι η ευαίσθητη ηλικία και ο στόχος μας, και αυτό έχει σημασία το πρόγραμμα να είναι στο σχολείο. Και να ολοκληρώσουμε για το κομμάτι των αγοριών, είπατε στην τρίτη δεκαετία. Δηλαδή... Ναι, από τα 20 μέχρι τα 30, συνήθως ας πούμε, έρχονται με μια καθυστέρηση λιγάκι ορισμένων ετών. Ίσως γιατί και ο βιολογικός κύκλος γενικά του άρενος. Καθυστερεί στην ανάπτυξή του. Θέλετε και ο βιολογικός και ο ψυχολογικός κύκλος. Έρχεται λιγάκι με μια κάποια καθυστέρηση σε σύγκριση με του θύλεως. Ναι. Και είναι οι αφορμές και οι αιτίες οι ίδιες? Συνήθως, όπως αναλύσαμε προηγουμένως, υπάρχει η κληρονομικότητα που είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες, αλλά γενικά θα πρέπει να ξέρουμε ότι η κληρονομικότητα χωρίς να δράσει το περιβάλλον πολλές φορές μπορεί να μην εκδηλωθεί ποτέ. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε όλοι μας ότι υπάρχει κληρονομική προδιάθεση και τα γονίδια που ανέφερε ο κ. Παπαδημητριάδης μπορεί να τα φέρουμε, μπορεί να τα έχουμε, μπορεί να έχουμε την προδιάθεση, ναι. Αλλά εάν δεν στραβώσει κάτι, εάν δεν βρεθούμε σε ένα ακατάλληλο περιβάλλον, ποτέ αυτά τα γονίδια. Ακριβώς. Το ίδιο χρειάζεται... και για την παχυσαρκία άλλωστε, βεβαίως, και είναι πολύ αποδεδειγμένο πλέον βεβαίως, αυτό που αναφέρθηκε. Αυτό που είπατε ότι το περιβάλλον και οι περιβαλλοντολογοί. Παράγοντες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, ίσως το μεγαλύτερο ρόλο στην εκδήλωση των διατροφικών διαταραχών. Τώρα θα κοιτάξω εδώ, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά της εκπομπής, να μιλήσουμε και με τους καλεσμένους από εδώ. Θα κοιτάξω τις μαμάδες που λένε όλοι εδώ στην κουβέντα μας ότι ο ρόλος της οικογένειας πόσο σημαντικός είναι και πώς μπορείς να παρακολουθείς τα παιδιά και να εντοπίσεις κάτι εν τη γενέση του ή εν πάση περιπτώσει σε ένα στάδιο που μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Εγώ συνεχίζω να έχω τις αμφιβολίες μου παρά το γεγονός ότι μπορεί να είσαι από πάνω από ένα παιδί, ότι μπορεί να σου ξεφύγει η Ντένι και Ολυμπία. Με όλη την καλή διάθεση δηλαδή να το παρακολουθείς. Απλά είναι η εφηβεία τόσο αλλοπρόσαλες οι φάσεις που περνάνε. Είναι. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι μπορεί και να... Γιατί θεωρώ ότι είστε και δύο μαμάδες που είστε πάνω από τα παιδιά. Πιστεύω ότι μπορεί να ξεφύγει, αλλά πόσο να ξεφύγει. Είναι το μέτρο, το πόσο θα ξεφύγει. Δηλαδή αν κάποιος γονιός ή οι γονείς και οι δύο είναι από πάνω, το πόσο θα ξεφύγει, δεν ξέρω, να μας πει και ο κύριος Παπαδημητριάδης. Είναι μεγάλο το... Ναι, Παπαδημητριάδης να μας το πει. Δηλαδή, δεν έχω ένα δίκιο. Ότι άμα είναι από πάνω ο γονιός, το πόσο μπορεί να ξεφύγει. Όπως και με άλλα θέματα, όπως τα ναρκωτικά, άλλες κακές συνήθειες κλπ. Δηλαδή, άμα το παρακολουθεί ο γονιός, δεν μπορεί να βοηθήσει να μπει ένα φρένο σε αρχικά σχετικά στάδια, σε σχέση... Με ένα γονιό λίγο πιο αδιάφορο. Δράτουμε τις ευκαιρίες να σας πω ότι όσο επιζήμια μπορεί να είναι η αδιαφορία των γονιών, τόσο επιζήμια να ξέρετε όμως είναι και η υπερπροστατευτικότητα των γονιών. Σωστό και αυτό. Χρειάζεται δηλαδή και αυτό λίγο το μέτρο του. Τα παιδιά, όπως συζητούσαμε στο διάλειμμα και πρέπει να πούμε νομίζω και στους θεατές μας, περισσότερο πλέον επηρεάζονται από έξω και εκτός της οικογένειας παρά από την οικογένεια. Η οικογένεια πολλές φορές του εναντίον συμβάλλει αρνητικά, ξέρετε, με ποιον τρόπο, με το να αρνείται το πρόβλημα. Γι' αυτό είδατε και έδωσα πολύ μεγάλη έμφαση στο πόσο ορισμένες φορές αποφεύγουμε ή αναβάλουμε τη βοήθεια των ειδικών, διότι η οικογένεια είναι σε μια άρνηση. Σωστά. Και σας διαβεβαιώνω από την κλινική πράξη, σας διαβεβαιώνω από τα περιστατικά που αντιμετωπίζουμε εμείς στην κλινική πράξη, η άρνηση είναι πρωτοφανής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δεν θέλουν να δουν το πρόβλημα ορισμένες οικογένειες. Ναι. Όχι μόνο στις διατροφικές διαταραχές και σε πολλά άλλα πράγματα. Δυστυχώς, αυτό γιατί συμβαίνει όμως? Γιατί η οικογένεια έχει άρνηση να αποδεχτεί ότι υπάρχει θέμα. Προσέξτε, η συνδρομή στους ειδικούς έχει φοβερό στίγμα. Ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είμαστε η μόνη εξειδίκευση της ιατρικής που έχει στίγμα διπλό.
και ο θεραπευόμενος μας συναισθηματισμένος και ο γιατρός συναισθηματισμένος. Ο τρέλο γιατρός. Είναι και ο γιατρός ακόμα συναισθηματισμένος. Και είναι γεγονός ότι. Ίσως όμως σε κάποια. Αυτό που λες μπορεί να έχει βάση και σωστά, αλλά σε κάποιες οικονομικές επιφάνειες ή που είναι ο διαχωρισμός αυτός που μας έκανε πριν η κυρία Γκόνου, η πλούσια, η μεσαία τάξη, σε κάποιες τάξεις αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο της ζωής. Ξέρετε τώρα. Δηλαδή δεν είναι πια στίγμα για κάποιους ανθρώπους που έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Εννοεί και την ψυχοθεραπεία ως μόδα όμως εσείς τώρα. Εγώ μιλάω για το πρόβλημα βεβαίως, το πολύπαρκτο, το οποίο είναι αντιληπτό νομίζω στον κάθε άνθρωπο. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα, ξέρετε, να θέλει κανείς να αναζητήσει την ψυχοθεραπεία. Και δεν το λέω αρνητικά, συγγνώμη να το ολοκληρώσω. Δεν το λέω αρνητικά, γιατί και η ψυχή χρειάζεται το γιατρό της σε πολλές περιπτώσεις. Απλά κάποιοι άλλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το. Εγώ πιστεύω. Πάλι νοθετικός θα γίνω. Ότι πέραν αυτό που λέει, αυτό που λέει είναι και θέματα του ταμπού, ας πούμε, που υπάρχει γύρω από το θέμα του θεραπευτή, θεραπευόμενου κλπ. Στην Ελλάδα. Ότι είναι και το θέμα εγωισμού, εγωισμών. Δηλαδή ότι δύσκολα οι άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους γιατί είναι καθρέφτης τους. Ένα πρόβλημα στο παιδί είναι καθρέφτης δικό σου κάπως γονιός. Και πονάει αυτό. Απλά είναι δύσκολο. Θα συμπληρώσω κάτι εδώ. Ειλικρινά οι γονείς θα τα κάνουν στο τέλος καλά τα παιδιά τους. Δηλαδή εμείς όποτε έχουμε συνεργασία, δόξα τω Θεώ έχουμε συνεργασία με τους γονείς, ειλικρινά τα παιδιά μπορούν να γίνουν καλά με τη βοήθεια των γονιών τους. Αυτοί τα αγαπάνε περισσότερο από όσο θα τα αγαπήσω εγώ ή οποιοδήποτε θεραπευτή. Νομίζω ότι οι γονείς χρειάζονται απλά περισσότερη ενημέρωση και υποστήριξη. Οπότε, όπως ανέφερε ο κ. Παντιδέας, να γίνουν περισσότερες ενημερώσεις σε άλλους πληθυσμούς, για μένα οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει να ενημερωθούν για τα σημάδια, για το πού να αναζητήσουν βοήθεια και για το πώς θα παρέχουν τη βοήθειά τους. Δυστυχώς, σε πολλές δομές τους γονείς τους πετάνε και λίγο έξω από τη θεραπεία. Έτσι. Υπάρχει μια. Εγώ θα γίνω κακός και θα επιμείνω, γιατί ξέρετε, ωραία τα οριοποιούμε. Αλλά εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν οι γονείς που έρχονται και μου λένε: ξέρεις τι, λίγο να τονώσουμε την αυτοπεποίθηση. Έχετε δίκιο. Ενώ ο άνθρωπος πάσχει και ακούει φωνές. Και σε εμάς το φέρνει και μου λένε: φρόντισε να πάρει κιλά και φέρ' το μου πίσω. Κάπως έτσι. Επιμένω σε αυτό που σας λέω: υπάρχει άρνηση. Και νομίζω ότι η καλύτερη προσφορά μας στην ενημέρωση είναι να προτρέψουμε τον κόσμο να εγκαταλείψει την άρνηση που έχει για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας. Η ψυχή είναι η λειτουργία του εγκεφάλου. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο γιατρός του εγκεφάλου είναι ο ψυχίατρος. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να το αναζητήσουμε και να βρούμε μια γνώμη. Υπάρχουν πολλές ενοχές. Πρέπει να απενεχοποιηθούν και οι γονείς ήδη. Πολλές φορές δεν θυμούνται. Αυτό που λέει ο Δημήτρης όμως, να του τονώσουμε λίγο το ηθικό, είναι πάλι προς την κατεύθυνση, διότι μου χαλάει και εμένα την εικόνα μου ένα παιδί ενδεχομένως, ένας έφηβος, ο οποίος βλέπουμε ότι δεν ενσωματώνεται απόλυτα, δεν είναι το πρότυπο που εμείς παρέχουμε και προσπαθούμε να τα δώσουμε όλα για τα παιδιά μας. Είναι και ενοχές του γονιού, ο οποίος δεν φταίει πάντα κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιες ψυχικές ασθένειες που δεν ευθύνεται ο γονιός παρά μόνο μέσω κληρονομικότητας, ας πούμε. Δεν ευθύνεται εννοώ συνειδητά. Είναι το άμεσο περιβάλλον όμως του παιδιού. Ναι. Αναστασία, τι ήθελες να πεις? Θέλω να πω γιατί κλείνει σιγά σιγά ο χρόνος. Πέρα από το θέμα του ταμπού για τους ψυχολόγους, που αυτό υπάρχει καλός ή κακός. Δύσκολα ένας άνθρωπος θα το παραδεχτεί και ανοιχτά. Και δεν μπορώ προσωπικά να καταλάβω για ποιο λόγο, γιατί και η ψυχή μας χρειάζεται φροντίδα, όπως είπαμε πολύ όμορφα όλοι. Είναι και ένα άλλο θέμα των γονιών, ότι αρνούνται να το παραδεχτούν και οι ίδιοι, ότι το δικό μου το παιδί δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν γίνεται, δεν έχει κάτι, θα του περάσει, έλα μωρέ, είναι μικρό, είναι στην εφηβεία, δεν είναι κάτι σημαντικό. Τι θα πούνε οι γείτονες στην πολυκατοικία. Στιγματίζει, νομίζουν δηλαδή ότι θα στιγματιστεί, ενώ θες να το βοηθήσεις ουσιαστικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Να ξεκινήσω από την κυρία Γκόνου, τον κύριο Χαρίτο, την Κατερίνα, την Ολυμπία την Κρασαγάκη, την Τένι την Βαχλιώτη και από αυτή την πλευρά τον κύριο Σπαντιδέα, τον κύριο Παπαδημητριάδη. Μια φορά το έκανα, εντάξει. Έχω και το χαρτάκι μου. Την κυρία Κοντελέ και την Αναστασία Αρβανιτίδη, ιδιαίτερα την Αναστασία. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε από το σπίτι σας. Ελπίζουμε να υπήρξαμε έτσι ενημερωτική, να βοηθήσαμε και αυτή η συζήτηση να έβγαλε ένα νόημα και ζουμί και όπως λέει και το σποτ του Υπουργείου Παιδείας, να μιλάμε ανοιχτά. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε.